καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό σκορπιδίνο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμπδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάγμα, να κάνουμε κλίση τρίπλα στα νεχώρια, να περάσουμε την παλακά του από δες μπραχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία τόφια, μία κρυστάλλινη ζουμουσάδα! Τι κάνετε πουλάκια μου, πώς είστε, σε τι κατάσταση σας βρίσκω έξω, ζουμουσάκια και όχι μόνο, εντός, εκτός και με τα αυτά. Θέλω να πω, χθεσινή εκπομπή γράφτηκε στο χιόνι, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να γραφτεί και έτσι αυτοί που την ακούσαν live, ενώ εντός, χωρίς ίντερνετ, καλώς. Οι άλλοι που υποσχεθήκαμε ότι θα ανεβεί αργότερα και τα λοιπά για το εξωτερικό, στο χιόνι. Αβαβάου παπαπάου. Έτσι μας είπαν τα μηχανήματα. Αυτοί αποφασίζουν, οι μηχανουργοί να πούμε. Οπότε, αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου, με μια ειδική και special εμφάνιση, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, ο Λεό, ο φίλος μας, ο Λεωνίδας. Να είναι καλά, να είναι καλά. Εγώ πάντως, του εξηγήθηκα γιατί τον είδα από κοντά τον άνθρωπο, του λέω αυτή η ρουφιάνα. Εκείνη τη βρεγμένη τη σανίδα δεν μπορούσε να τη μοιραστεί. Μου λέει στον Τιτανικό, Ναι, ρε φίλε, λέει, τόσα χρόνια τον κουβαλώ. Κάτσε, δηλαδή δεν έχεις χώρο. Ο άλλος έγινε να πούμε cool τελείως. Μπήκε στην κατάψυξη, πάγωσε και. Κάνε λίγο έτσι. Μου λέει, άμα πει ψέματα, τόσα χρόνια λέει το έχω βάρος. Βέβαια, ρε φίλε, τώρα δεν είναι πράγματα αυτά. Εδώ βέβαια το βρεγμένη σανίδα που σου χρειάζεται αποκτά άλλη, τελείως άλλη να πούμε σημασία, έτσι. Και μιλάω για τον Τιτανικό. Η αξιοθαύμαστη μουσική που μέχρι τέλους έπαιζαν τα λαϊκορεμπέτικα επάνω στο κατάστρωμα, τους φεύγαν τα όργανα, οι βιόλες, τα βιολιά και τα λοιπά. Συγκινητική, έτσι, συγκινητική. Εκεί είναι κάπου που εμφανίζεται ο μαέστρος και λέει: παιδιά, λυπάμαι, απόψε έχει ψαλίδι. Ψαλίδι δεν εννοεί ότι θα εμφανιστεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ο Σφιντέρσκι θα κάνει ένα από το ψαλίδι. Ψαλίδι σημαίνει έχουμε συμφωνήσει, ξέρω εγώ, να πάρετε 100 ευρώ για την αποψινή σας εμφάνιση και θα πάρετε 20. Ωραίες εκφράσεις αυτές. Όσοι έχουν δουλέψει νύχτα, τις ξέρουν και είναι πολύ ξεχωριστές. Τι έγινε, λέει σήμερα το αφεντικό σήμερα παντελόνι, ρε μαν. Τι παντελόνι. Παντελόνι σημαίνει ότι στην τσέπη του. Εμείς, γεια σας. Σουλουμπουντρούχουμ και καραμπιβερίμ, εμείς. Έτσι λέμε τώρα. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε. Έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε και σήμερα να κληρώσουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Τρίπολη την Κυριακή, 6 ώρα, μην μπερδεύεστε, αύριο είναι το κύπελο στις 3, μπα, ωραία ώρα το βάλανε, ναι. Δηλαδή ούτε να χωνέψει ο άλλος που έχει φάει, καλά, εδώ δεν είναι εργάσιμοι και δεν μπορεί κανένας να πάει, αλλά θα βρούμε τρόπο, μη στεναχωριέστε, βάζετε 3 η ώρα το παιχνίδι, και αν δεν είχα κάνει αυτή την εμφάνιση και δεν είχα αυτό το σκορ στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, και κρινόταν η πρόκριση αύριο και ήταν ανοιχτό το σκηνικό και τι, γιατί 3 η ώρα Τετάρτη. Βάλτε το και 10 και 4 το πρωί, ρε παιδιά. Δηλαδή να φύγουμε κατευθείαν από την πρωινή εκπομπή και να πάμε απευθείας. Δηλαδή εγώ που κάνω 2-3 το μεσημέρι θα κάνω και pre-game αύριο. Δεν μου είχε λάχει αυτό το πράγμα, δεν το έχω ζήσει, να το ζήσουμε και αυτό. Αφήστε τον Κοσμάκερ να πάει λίγο στο γήπεδο. Τι έχουμε πάθει. Τώρα που είπα να πάει ο Κοσμάκερ στο γήπεδο. Πάρα πολύ ωραία η προσφορά για το μπάσκετ. Με ένα πενιντάρικο, ρε παιδί μου. Να πούμε ότι είναι πόσοι καφέδες το μήνα. Ένα πενιντάρικο. 2 εισιτήρια διαρκείας. Πολύ ωραία η σκέψη. Εδώ είναι, μπροστά μας είναι η απόδειξη ότι αγαπάμε αυτό το τμήμα που έδωσε τόση περηφάνεια, έδωσε τόση δόξα, τόσες φοβερές στιγμές στο παρελθόν. Τόσους τίτλους. Έκανε τόσα παοξάκια. Και τώρα που είναι στα δύσκολα, χρειάζεται τη στήριξή μας. Το είπαμε και το ξαναείπαμε και θα το ξαναπούμε και θα ξαναλέμε. Μέχρι το μάτς με τον Ιωνικό. Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες, εκεί που είναι η avant-garde, η avant-garde, εκεί που είμαστε συγκεντρωμένοι. Να πω ότι στις 25 Ιανουαρίου βραβεύεται η ομάδα αιμοδοσία μας, βραβεύονται οι αθλητήριοι για την δράση τους, τη φιλανθρωπική, ειδικά για την αιμοδοσία.
αυτό το οποίο κάνουμε τρεις φορές το χρόνο, αυτό για το οποίο η τσόφα τρέχει εδώ και χρόνια και θα το συνεχίσουμε όσο έχουμε υγεία, όσο έχουμε στεκόμαστε στα πόδια μας, όσο έχουμε μικρόφωνο για να κινητοποιούμε τον κόσμο και μας βραβεύουν οι αχέπανς, οι ομογενείς, οι Έλληνες της Αμερικής, πολύ σημαντική η δράση τους και η φιλανθρωπική. Απλά θυμίζω ότι το ΑΧΕΠΑ, εδώ το νοσοκομείο, αυτοί το έκτισαν και γι' αυτό λέγεται ΑΧΕΠΑ. Από εκεί πρέπει να ήρθαν ο Κόρφας και ο Παπαχρόνης, αν δεν κάνω λάθος, από εκείνη την ομάδα, από τους ΑΧΕΠΑΝΣ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε και την πλυμπλικερή. Σήμερα 5 εισιτήρια, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Η χθεσινή μέρα, μάλλον να πω πρώτα γιατί θα το ξεχάσω, τους χορηγούς μας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια πρώτος και καλύτερος στην πόλη στα ηλεκτρικά. Εξαιρετικά πράγματα, ειδικά Xiaomi, κινητά, ηλεκτρικά, σκούτερ, ρομποτάκια, σκουπάκια, powerbank, όπως δώσαμε και χθες και θα ξαναδώσουμε, θα δώσουμε και κινητό πάλι. Αξίζει τον κόπο να περάσετε τη βόλτα σας από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Κάντε σύγκριση με όποιον θέλετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνετε παντού και στους άλλους. Φυσικά για το πιο φρέσκο και λαχταριστό και μοσχομυριστό ψάρι και ψαρικό και θαλασσινό στην πόλη Αιγαίων και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρόκαστρο 69-56-66. Τσαντεκίδης στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια, ανεβαίνοντας τον δρόμο για Ωραιόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο, κάνετε ένα κλικ δεξιά, μπαίνετε μέσα, ψάχνετε τον Χάρη, ψάχνετε τον Αβραάμ και λέτε ήρθα ο Τσατσαρός, λέει ότι είσαι ο κορυφαίος στα μεταχειρισμένα. Άσε που μόλις μπείτε θα δείτε το στόλο που έχει εκεί. Δεν πιστεύω ότι είναι μεταχειρισμένα τα αυτοκίνητα. Μοσχομυρίζουν καινούργιλα. Πάει ο κόσμος και χαϊδεύει τα φτερά, κλαίει πάνω στα τιμόνια και με, βέβαια με τον τρόπο που εσείς θέλετε πληρώνετε και το πηγαίνετε και σε όποιο συνεργείο, σε όποιο μάστορα δική σας επιλογής θέλετε. Αυτά δεν ούτε καν τα συζητάμε. Και εννοείται για τα πιο φρέσκα, πιο λαχταριστά ψωμιά στην πόλη και γλυκά εννοείται. Νικολαίδης, αρτοζαχαροπλαστία, έκανε και μαγαζάρα στην Καραολίκη Δημητρίου 163. Το καινούριο ζαχαροπλαστείο το γκρέμισε και το έφτιαξε όλο από την αρχή η οικογένεια. Αλλά και στο 237 και ψωμάρες και τσουρεκάρες και τουρτάρες και κεράσματα και σοκολατόπιτες και προφιτερόλ και τα πάντα όλα. Εκεί η οικογένεια Νικολαίδη ξέρει πόσα χρόνια, γι' αυτό είναι στις προτιμήσεις του κόσμου τόσο ψηλά. Τόσο ψηλά. Η χθεσινή ημέρα λοιπόν είχε το θέμα της υπόθεσης του Ντουρμισάη. Να πω έτσι κάτι λίγο πιο προσωπικό. Η μοίρα των πρωινατζίδων, δηλαδή εμείς που κάνουμε πολύ νωρίς εκπομπές, είναι λίγο περίεργη, ξέρετε. Όταν κάνεις μεσημέρι ή απόγευμα ή βράδυ, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποτιμώ την αξία ή το ρόλο ή τη δυσκολία των παιδιών που κάνουν αυτές τις ώρες εκπομπές, όταν είσαι λοιπόν αργότερα μες τη μέρα, προλαβαίνεις να πάρεις ένα κλίμα, τον παλμό, προλαβαίνεις να αφουγκραστείς τι συμβαίνει και τι γίνεται και να πεις και την άποψή σου φυσικά. Η μοίρα των πρωινών είναι αυτή, είναι κάπως παράξενη, δηλαδή μπορεί να πεις κάτι, πρέπει να πεις την άποψή σου, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω 21 χρόνια, χωρίς να προλάβεις να δεις που πάει ο κόσμος, ίσως τι θα ήθελε ο κόσμος, ίσως τι να άρεσε στον κόσμο, ίσως πώς δεν θα γίνεις δυσάρεστος, ίσως πώς δεν θα πας κόντρα στη γνώμη των πολλών. Όλα αυτά. Όταν λοιπόν είσαι πρωινατζής, όταν βγαίνεις τόσο νωρίς, δεν προλαβαίνεις. Και απλά λες την άποψή σου. Μου έχει τύχει αρκετές φορές να πω κάτι και μετά να διαφωνήσει ο άλλος. Okay. Είναι όμως η άποψή μου. Παράδειγμα το χθεσινό. Χθες το πρωί, χωρίς να υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την ΠΑΕ ή το ποστάρισμα του Ιού Σαββίδη, του Γιώργη, είπε ότι εγώ προσωπικά δεν υπήρχε περίπτωση να πάω να πάρω το μάτς με το συμπολίτη στα χαρτιά λόγω της κακής συμμετοχής του Ντουρμισάη. Αυτό δεν είναι η δική μου άποψη. Μέσα στην ημέρα θα μπορούσες, παράδειγμα, να βγει η ΠΑΕ και να πει όχι, συγγνώμη, εμείς θα πάμε, θα το πάρουμε. Τι πράγμα, εσείς
Τι θα κάνατε στη Δέσμα, δεν θα μας κυνηγούσατε? Εννοείται θα μας κυνηγούσαν. Εννοείται ότι κανένας άλλος δεν θα έκανε αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό όμως είμαστε διαφορετικοί. Γι' αυτό ο Παθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό όποιος δεν το έχει βάλει μέσα στο πετσί του, ίσως να μην το καταλαβαίνει. Είπα λοιπόν εγώ την άποψή μου και θα μπορούσα μέσα στην ημέρα να είναι διαφορετικό. Και το κοινό, αυτό που θα θέλει, και υπάρχουν αρκετοί που λένε τι, όχι ρε, κυνήγησέ τους. Δεν κατάλαβα. Αυτοί δεν έχουν σκυλιάσει μαζί μας. Βεβαίως έχουν σκυλιάσει, εννοείται. Όμως η άποψη που λέει ότι είμαστε, εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Αυτό που είπα το πρωί, έχασα μέσα στις τέσσερις λευκές γραμμές του γηπέδου. Έχασα. Τώρα τι και πώς, γιατί δεν βρήκα στόχο και γιατί αυτοί με τέσσερις ευκαιρίες κάνανε τέσσερα γκολ. Και αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Έχασα μέσα στο γήπεδο. Τέλος. Τελείωσε. Το να πάω τώρα να διεκδικήσω το μάτι στα χαρτιά και να διατηρηθεί ένα αίτητο το οποίο θα έχει μέσα για μένα μια κοιλίδα. Όχι. Θα γίνω σαν αυτούς που τόσα χρόνια κοροϊδεύω. Και μην ακούω, γιατί άκουσα και αυτό. Δεν είναι το ίδιο, λέει, επειδή το είχε βγάλει το δελτίο. Γιατί το Βάλνερ, ποιος το είχε βγάλει το δελτίο? Αυτός ένα μηδέν. Ποιος το είχε βγάλει? Η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η NASA, το CNN, ποιος το είχε βγάλει? ΕΠΟ δεν το είχε βγάλει το δελτίο του. Το βγάλα το δελτίο του Βάλνερ και μετά είπανε παράνομα βγήκε. Πάρτινε την καμπάνα στο κεφάλι. Έχασε το πρωτάθλημα τότε η ΑΕΚ. Και το δώσω στον Ολυμπιακό κανονικά. Τώρα αυτά για διορίες και 38 και 48 και 52 ώρες, αυτοί δεν λένε ότι είναι δική μας η ΕΠΟ. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε διαφορετικοί. Έβαλε ποστάρισμα αρκετός κόσμος ότι εμείς όχι, χάσαμε, τέλος, είμαστε ΠΑΟΚ και βεβαίως συμφώνησε σε αυτό το σκεπτικό και ο Ιώσ Σαββίδης που είπε εμείς ποτέ στα χαρτιά. Κάποια στιγμή, ίσως, οι αντίπαλοι μας, δεν θέλω να πω τη λέξη εχθροί, αν και εχθρικά μας συμπεριφέρονται και με κάθε τρόπο, ύπουλο, παράνομο, υποχθόνιο, λαμογίστικο, επικοινωνιακά, με κάθε τρόπο, με λάσπη, χρησιμοποιούν κάθε τέχνασμα και δεν έχουν καμία φραγή, δεν έχουν καμία συστολή, δεν έχουν καμία... καμία τσίπα σε πολλά πράγματα που χρησιμοποιούν. Κάποια στιγμή όμως ίσως καταλάβουν, ίσως λέω γιατί είναι και θέμα επιδερμίδας, δηλαδή πολλές φορές το έχω πει αυτό για τους Ολυμπιακοί ας πούμε, δεν είναι θέμα επιδερμίδας ή τουλάχιστον μια μεγάλη μερίδα. Δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος, δεν τους νοιάζει, πραγματικά δεν τους νοιάζει. Και δεν νιώθουν κιόλας, δηλαδή έχω πει το παράδειγμα, άμα καθίσει η μύγα στην πλάτη του ρινόκερου ή του υποπόταμου, υπάρχει περίπτωση να ενοχληθεί ο ρινόκερος επειδή κάθισε η μύγα? Δεν τον ενδιαφέρει, ούτε καν. Έτσι και εδώ λοιπόν, κάποια στιγμή όμως ίσως αντιληφθούν γιατί αυτοί οι τύποι εκεί πέρα πάνω λένε ότι είναι διαφορετικοί. Και ρωτώ εγώ, είναι σαν τα άστοχα ερωτήματα στα δημοτικά τραγούδια που ρωτούσε ποια είναι εκείνη που κατεβαίνει ασπροντημένη από το βουνό. Εδώ φυσικά κανένας δεν ήταν εκεί να το απαντήσει, απλά αυτός ρωτούσε, ρε παιδί. Και ρωτώ εγώ, ποια άλλη ομάδα από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη, λέω αυτές τώρα, θα υπήρχε περίπτωση να πάρει το μάτς από τον ΠΑΟΚ στα χαρτιά επειδή εγώ θα είχα βάλει κατά λάθος τον παίκτη? Παράδειγμα, τυχαίο λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Έτσι. Βρείτε ένα παιδί, διαλέξτε το ποιο. Το στόχο, εγώ σου λέω, που δεν παίζει κιόλας. Ότι είχα βάλει το στόχο, αλλά είχε, επειδή ο στόχο είχε κάποιο θέμα με κάρτες ή δεν ξέρω εγώ. Τον έβαλα. Υπήρχε περίπτωση να βρεθεί έστω και μία από αυτές τις ομάδες και να πει: όχι, κύριε, εμείς έχουμε μια ιστορία. Έχουμε μια περηφάνεια. Εμείς είμαστε έντιμοι. Και αφού χάσαμε από τον ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν διεκδικούμε τίποτα. Υπήρχε περίπτωση? Ούτε μία στο εκατομμύριο, παιδιά. Θα μας κυνηγούσαν μέχρι να πατήσουμε εμπριμέ χιόνι.
Εκρού με φυστική χρώμα, όχι μαύρο. Εμπριμέ, με κουκίδες, με λαχούρια. Και είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι σε αυτό. Δηλαδή, ναι με λέμε ότι εμείς δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν γουστάρουμε, δεν θέλουμε έτσι ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε έτσι. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι οποιοδήποτε άλλος απέναντί μας θα έβγαζε όλη τη λύσα, όλη τη χολή, όλοι θα μας κρεμάγανε ανάποδα. Θα βαρούσαν τα τέλεια χθες στα site τους, στις εφημερίδες, στα κανάλια, στους σταθμούς, όλο πάω και αυτά παράνομα, αφαιρέτε. Εδώ δεν έχουμε κάνει τίποτα και έρχονται γύρω-γύρω και προσπαθούν. Για αυτή την παπαριά με την Ξάνθη. Ας νιώθω λοιπόν τυχεροί που απέναντί τους είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτός που ελέγχει τα πάντα, έτσι δεν λένε. Έτσι όχι εμείς. Ίσως δεν κατάλαβαν ότι δεν γίναμε ΠΑΟΚ. Άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα, άλλος από πατέρα, άλλος από φίλο, άλλος στο εσωτερικό, άλλος στο εξωτερικό. Δεν γίναμε, δεν αποφασίσαμε να αφιερώσουμε ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, όσα χρόνια περπατάμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, όσα χρόνια μας έχει τάξει ο Θεός. Δεν αποφασίσαμε τυχαία να επιλέξουμε αυτό ακριβώς. Τα 4 γράμματα. Γιατί αυτά είναι πολύ 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 σημαντικότερα για εμάς. Από 3 βαθμούς. Από ένα ήττητο, από ένα πρωτάθλημα, από ένα κύπελο, από μία κούπα, από ένα κατσαρολικό. Είναι πολύ σημαντικότερα. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν μπαίνουν στο τραπέζι. Αν και άκουσα, το ξαναλέω. Εγώ το πρωί που είπα ότι δεν θα το έκανα, πιθανόν όλη τη μέρα να βγαίνανε και όλοι να λέγανε όχι ρε. Κακός, διαφωνούμε μαζί σου. Οκ, okay. Να βγαίνει και η ομάδα ίδια να έλεγε παιδιά, εκεί έχει γίνει ιστορία, πάμε να το πάρουμε στα καρδιά. Εντάξει. Θα εξακολουθούσαν να έχω την ίδια άποψη, απλά θα διαφωνούσα με όλους. Και ξαναλέω, πολλοί κόσμος λέει έτσι, έτσι ρε. Μας κυνηγάτε όπου μας βρίσκετε. Μας έχετε τρελάνει επικοινωνιακά. Μας έχετε χαλάσει τα στομάχια. Λυσάξατε όλοι μαζί μας. Όχι ρε, θα πάω να το πάρω τα χαρτιά. Είπε αρκετός κόσμος χθες. Αποτέλεσμα δεν είναι ότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν ή δεν νιώθουν ποιο είναι το DNA του ΠΑΟΚΣΥ. Όχι, αλλά σου λέει έτσι με πολεμάς. Ας σε πολεμήσω κι εγώ έτσι ρε μπίμπι μου. Κι εγώ έτσι αφού θέλεις βρώμικα, βρώμικα κι εγώ. Που αν πήγαινες με το γράμμα του νόμου δεν κάνει καμία παρανομία. Έτσι ο ΠΑΟΚ. Απλά εκεί ίσως θα κάναμε ένα σκόντο σε αυτά που λέμε. Και αυτά που έχουμε μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν δηλώνουμε περήφανοι για την απόφαση της οικογένειας Σαββίδη, του οργανισμού, της οικογένειας γενικότερα, όλου του οργανισμού που λέγεται ΠΑΟΚ, για μία ακόμα φορά. Εμείς αυτοί είμαστε φίλοι. Εμείς αυτοί είμαστε και αυτοί θα συνεχίσουμε να είμαστε. Και αν ο αντίπαλος έχει λίγο μέσα, αν κάτι του έχει απομείνει μέσα και προς τα κάτω, μπορεί και να ζηλέψει λίγο ο ΑΕΚΤΣΙΣ. Λέω, κοίταξε, εγώ τα πρόδωσα όλα. Και το λόγο που είχα δώσει, κατέβηκα να παίξω στο κύπελο να πάρω ένα κυπελάκι, ενώ οι δυο πόντι μεταξύ τους είχαν πει πάμε, πάμε να ξυλώσουμε αυτό το σάπιο κατεστημένο. Και ο δικός μας, ο Πόντιος, δεν κατέβηκε και το πλήρωσε η ομάδα με αφαιρέσεις βαθμών, με πολύ μεγάλη περιπέτεια. Και κουβαλούσε μια τιμωρία και κουβάλισε μόνος του το βάρος να αρχίσει να ξεπλέκεται το pullover, όπως εκείνο το πλεκτό φόρεμα στη διαφήμιση της Μαρτίνη που ήταν ο σωσίας του Ωνάση, και μάθαμε μετά ότι αυτό το υπέροχο ωμέγα που είδαμε, αυτοί οι γλουτοί ανήκαν στο εκπληκτικό πρόσωπο της Αλής Θερών. Τι κάνεις ρε Θεέ, της δίνεις τέτοιο και δίνει και τέτοιο πρόσωπο. Θες να μας καταστρέψει τελείως. Ο οποίος ναι. Αλλά πλάκα τα γαλόνια. Αυτό έφυλε ρε. Αυτό έλειπε ρε. Να έχει και πεντάρι και τεσσαροπεντάρι η ζυβή να πούμε. Δηλαδή έλεος. 3 στα 3. Και πρόσωπο και κόλλο και βυζί. Δεν πάει. Και κάποια στιγμή κάτι δεν θα κάπου. Που κάπου θα τις πάρει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα πεις γιατί η Kim Kardashian δεν έχει πρόσωπο. Βεβαίως. Δεν έχει και βυζί. Βεβαίως και στήθος. Βεβαίως δεν έχει.
Και ο Ποπό, εκεί στον Ποπό ξεχάστηκε. Έβαζε, κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο. Ναι. Α, μάνο, όχι, ρε φίλε, τι. Ξέχασα, έβαλα λίγο παραπάνω μπέικον. Λίγο baking powder. Έβαλα λίγο παραπάνω ζύμη και παραφούσκωσε. Τι βάζουν και στα αγγλικά, ξέρω εγώ, δεν είμαι μαγειρική, είναι ούτε αυγό, δεν ξέρω τι κάνω. Τι έλεγα, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας. Βαλβέρδε τέλος από την Μπαρτσελώνα, απολύθηκε. Να το ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσει το γάβρο αυτός. Πήραν το Σετιέν της Μπέτης, πολύ επιθετικός προπονητής και είχε αποθεώσει μόνο ο Πελέ αυτά που έχει κάνει ο Μέση. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουν κάποιον που δεν θα τον αγαπάει και δεν θα τον γουστάρει ο Μέση, όπως καταλαβαίνετε. Και χθες συνεχίστηκε η κλάψα από την ΑΕΧ χωρίς λόγο. Έχουμε πει, το λέμε και το τηρούμε. Όταν δούμε κάτι και πιστεύουμε ότι υπάρχει πραγματικά φάση στην οποία έχουμε ευνοηθεί, βγαίνουμε να το πούμε. Δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό. Κανέναν. Μόνοι μας τρέχουμε και λέμε. Μόνοι μας. Μπορεί να συμβεί και αυτό, ρε παιδιά. Μπορεί να συμβεί δηλαδή μια φάση. Εδώ είδατε. Για μισή φτέρνα στην αναμέτρηση Βόλος Γαύρος, χάλασε ο κόσμος. Χαλάσαν την κοινωνία. Αυτοί που έχουν κάνει χιλιάδες διαιτητικά εγκλήματα, που θαύτηκαν ομάδες, που εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, που τρώγανε μια ζωή τα λεφτά από το Champions League και χαλάσαν τον κόσμο για μισή φτέρνα. Μπήκε στο κολπάκι και η χάρτη μιλάει πιο η ΑΕΚ που την προηγούμενη αγωνιστική δόθηκε απέναντι έξω από την περιοχή, αυτή που στον πρώτο γύρο θα έπρεπε να χάσει αφού την πάτησα μέσα στο ΟΑΚΑ και γίνεται ένα πεντακάθαρο φάουλ, πέφτει με τα δυο πόδια πάνω στα πόδια του Αουγούστο, παίζεται λέει. Και μετά που το είδαν όταν ήρθαν εδώ πέρα να πούμε τα κεφάλια της UEFA, α μα λέει ναι βέβαια έχεις δίκιο, λέει ναι, εδώ υπάρχει όντως θέμα, είναι φάουλ. Α, αλήθεια, τι να το κάνω μετά, χαίρο πολύ, τι να το κάνω. Ξαναλέω, κληρώνουμε 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, στον καρδάζι μου, στην Πάτρα που ξέρω ότι ακούει. Γεια σου Νεκταράκο μου. Και βέβαια, συνέχισαν εχθές. Να, εκεί λέει υπάρχει φάουλ του Σφιντέρσκι, που δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή, ούτε καν ο ίδιος ο Βράνιας σηκώνεται, ή οι υπόλοιποι, έτσι όπως είναι αυτή η ομάδα, έτοιμη σε κάθε φάση να διαμαρτύρεται, θα χαλούσαν τον κόσμο εκεί. Στου Βαρέλα τη φάση κανένας δεν λέει ότι είναι 2,5 μέτρα offside στην αρχή της φάσης. Στέκονται μετά που χτυπάει πρώτα στο κεφάλι του και μετά τι να κάνει, τον κόψει το χέρι. Να βάλουμε τις καριάτιδες να παίζουν, παιδιά. Που είναι κομμένα τα χέρια. Κι όμως έτσι προσπαθούν όλοι να δικαιολογήσουν. Ο Περέρα, ο οποίος θα φύγει τον καλοκαίρι, έτσι, δηλαδή. Και περιμένουμε μετά να δούμε τι θα έρθει. Μαθημένοι λοιπόν τόσα χρόνια με τους διάφορους όπουλους, με τις παράγκες και η μεν και η δε, τώρα τους ενοχλεί. Δεν μπορούν να το ανεχτούν αυτό, ότι παίζει αυτός και παίζει, όταν δεν παίζει, χάνει. Χάσαμε εμείς από τον Άρη, δεν βγήκαμε να χαλάσουμε την κοινωνία και τον κόσμο. Δεν βγήκαμε να τα φορτώσουμε στο διαιτητή που θα μπορούσαμε να έχουμε, που μπορούμε να έχουμε και εκεί παράπονα. Έτσι. Πρώτα κοιτάξαμε στον καθρέφτη και είπαμε, δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Δεν ήμασταν εύστοχοι εκεί. Ήμασταν αφελείς αμυντικά, κάναμε λάθη αυτά και μετά είπαμε το οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν τόσα χρόνια είναι έτσι η κατάσταση, καταλαβαίνετε παιδιά ότι αυτό το πράγμα δεν το χουεί, δεν το βγάζει εύκολα από πάνω σου. Το έχει πει ο Αλεξανδρής. Εμείς λέει, ακόμα και στο τάβλι λέει, το παιδί μου θα κλέβα. Δηλαδή πέφταμε. Εμείς πέφταμε, λέει, εσύ γιατί τα έδινες, λέει, στο διαιτητή. Εσύ γιατί τα δίνατε. Σου πάρε. Αν έπεφτες και ήξερες δεν θα δώσει, θα πέφτες. Αν ξέρεις ότι είσαι στο βατήρα και είναι 10 μέτρα και από κάτω δεν έχει νερό, πέφτεις.
Ακόμα και αν σου πούνε, ξέρει, θα ρίξουμε νερό. Πέφτεις. Εγώ σου λέω, δεν πέφτεις. Άμα δεν έχει νερό. Έπεφτες επειδή είχε νερό από το διαιτητή. Ρίχνανε νερουλάκο στο μήλο. Όσο ήθελες. Και όπως ήθελες. Λύσα όλοι. Και η ομάδα ακόμα δεν έχει παίξει. Δεν έχει βγάλει τις δυνατότητες της. Ακόμα και ο ίδιος. Ο Αμπέλ το είπε. Μαθαίνω, ακόμα και εγώ μαθαίνω για τα ντέρμπι. Προφανώς κατάλαβε. Σου λέει λιγότερη αφέλεια πρέπει να έχω. Άιντε όλοι μπροστά, ναι, επιθετικό ποδόσφαιρο, αυτά, ναι, αλλά φίλε, στα τέσσερα ντέρμπι την πληρώσαμε την αφέλειά μας. Δεν προσέξαμε. Φάγαμε εύκολα γκολ και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό. Φάγαμε γκολ και από τον Άρη. Και κάπου χάσαμε δύο βαθμούς, κάπου χάσαμε τρεις βαθμούς. Γι' αυτό έβαλε, δεν θα πω νερό στο κρασί του, αλλά γι' αυτό ρασβάνισε λίγο παραπάνω, για να χρησιμοποιήσω να το κάνω λίγο έτσι, να το κάνω ρήμα. Ρασβάνισε λίγο παραπάνω στο μάτς το προχθεσινό με τη Χάρτινη. Γι' αυτό έβαλε λίγο περισσότερο σκοπιμότητα. Τώρα, τις διάφορες φωνές, πραγματικά το λέγαμε και με τον Βασιλόπουλο χθες το μεσημέρι, που λέει, α, δεν έπαιξα μπάλα. Καθίστε, για καθίστε ρε παιδιά. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Παίζει μπάλα, ναι, αλλά τζάμπα, βαθμούς, δεν είμαι, μα να μην έχει πάρει ένα ντέρμπι. Δεν παίζει μπάλα, παίρνει τους βαθμούς, ναι, μα έτσι, με σκοπιμότητα, χωρίς να παίξω μπάλα. Όχι, παιδιά. Το είπα και χθες. Χίλιες φορές. Αν είναι να είμαι ωραίο τζουμ τριαλαριλαλό να παίζω ωραία μπαλίτσα και να χάνω τους βαθμούς και οι άλλοι εντωμεταξύ να σμπρώχνονται, συν έξι είναι με τα τρία μη δοσμένα απέναντι στο Γαύρο μέσα στο Καραϊσκάκης με Τρίπολη, με Όφη και Μαραθναϊκό. Αν είναι λοιπόν να παίζω ωραία μπαλίτσα και να παίρνουν άλλοι τους βαθμούς και εγώ να απομακρύνομαι, όχι. Όχι. Ας μην παίξω τόσο ελεύθερα. Ας είμαι πιο υποψιασμένος. Ας είμαι λιγότερο αγνός, λιγότερο αθώος, λιγότερο αφελής. Ας βάλω κι εγώ λίγο γκέμια. Γιατί κανένας θα πει, α, δες τι ωραία που έπαιξε με την ΑΕΚ. Πατήσαμε, το πρώτο είναι το καλύτερο 45 λεπτό της χρονιάς. Είναι το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ μέσα εκεί. Χάθηκε το τόπι, πάνω κάτω από τα πλάγια, ο λιμιός, πάσες αυτά, κάθετες ευκαιρίες, χαμός. Αν αποφασίσει κάποιος λοιπόν κανονισμός να λέει ότι όταν θα παίζεις τέλεια εσύ θα έχεις τρεις πόντους έτσι. Φίλε, τους το δίνουμε επειδή τιμάς το άθλημα. Βεβαίως, μαζί σας. Επειδή όμως πουθενά δεν το λέει αυτό σε κανένα κανονισμό, γι' αυτό και επειδή είναι στιγνός πρωταθλητισμός, δεν με νοιάζει. Τρεις βαθμούς. Τρεις. Κι ας είναι και με λιγότερο ελεύθερη ή επιθετική μπάλα. Πουθενά. Η Ιταλία πήρε ένα παγκόσμιο κύπελο παίζοντας σφιχτά. Η Ελλάδα στο Euro το ίδιο. Ακόμα και οι πολύ μεγάλοι όταν χρειαστεί, και η Μπαρτσελώνα και η Λίβερπουλ και η Ρεάλ και η Manchester United και όλοι και η Juventus όταν χρειαστεί, επ, κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Και άντε να το λένε οι αντίπαλοι που πάλι κάτι βρήκαν να πούν. Ναι, κέρδισε, αλλά δεν έπαιξε. Σου πάτε ρε, θα σας δώσουμε και λόγο. Πώς θα παίξουμε. Έτσι γουστάρουμε εμείς ρε. Έτσι γουστάρουμε. Θέλουμε γιόμες. Επειδή ήταν πρόσφατες, να πούμε, οι χριστουγεννιάτικες γιορτές, θέλαμε να παίξουμε με γιόμες έτσι, με καμινάδες, για να τιμήσουμε τον Αγιο Βασίλη. Σιγά μη σας ζητήσουμε και το λόγο. Και εσείς τι παίζετε, την μπαλάρα, ας πούμε. Βρήκαν πάλι κάτι να πούν. Κερδίζει με πολλά γκολ ο ΠΑΟΚ. Καλά, εύκολα, εντάξει, σιγά τώρα, τι. Σιγά την αντίσταση. Δεν κερδίζει, μα δεν παίζει μπάλα. Κάποια στιγμή το γλεντάμε αυτό απέναντι, έτσι. Δηλαδή πραγματικά το ευχαριστιόμαστε. Και χαιρόμαστε. Και απολαύστε το όλο αυτό. Το να μην είναι λοιπόν ευχαριστημένοι αντίπαλοι, σί και με καντάρ. Πλάγιο αράωτο από ψηλά μέχρι κάτω. Αλλά το να μπαίνουν και δικοί μας στο τρυπάκι, ναι, κέρδισα, αλλά δεν έπαιξα. Δεν με ενδιαφέρει. Τρεις βαθμοί, νίκη. Θα παίξω και μπάλα. Με τον Όφη μια χαρά έπαιξα, υπέροχα στο κύπελο. Θα ξαναπαίξω. Με τον Ατρόμητο δεν παίξαμε πολύ ωραία. Παίξαμε. Μία έτσι, μία αλλιώς. Ναι, υπάρχει κάπου κάποιος όρος, κάποια προϋπόθεση. Ότι αν δεν παίξω καλά, εγώ θα έχω πρόβλημα. Πάλι μαζί μου ασχολείσαι. Πόσο είσαι που λέει. Άστο. Άστο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε γραμμούλες. 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Τρίπολη κληρώνουμε σήμερα.
Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Βάλτε και μια καλημέρα δίπλα, όχι σκέτο ονοματεπώνυμο, έστω ένα ζουμουσού, κάτι, οτιδήποτε. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η σπίδα στα μάτια, η πίστη σε ό,τι κάνουμε. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έρχομαι τώρα στις γραμμούλες. Μου το ζητήσατε, το γουστάρω κι εγώ πάρα πολύ. Δεν θα το ακούσετε έξω, δεν είναι από αυτά που τα mainstream. Μαριάννα Παπαμακαρίου με Σταύρο Παζαρέτζη. Μουσική είναι Αντώνης Βαρδής, τεράστιος Αντώνης Βαρδής. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Θα μείνω και θα σκέφτομαι εσένα. Παιχνίδι με χαρτιά σημαντεμένα. Χαμένη βγαίνω εγώ. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Σαν το Ναϊ Ναϊ δεν έχει παιδιά στο στίχο. Δεν το χάνεις με τίποτα. Έρχομαι τώρα, έρχομαι να βοζίνουν τα λαμπιόνια. Ισό παιδιά, μισό. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Και πίσω την σελίδα θα γυρίσω. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα. Πόσο το γουστάρω, πόσο το γουστάρω, πόσο φεύγω, πόσο ταξιδεύω. Δεν θα σας αφήσω άλλο να περιμένετε. Πάμε γιατί. Εντάξει, ωραία, εντάξει, Κωστάκη, τα είπες. Ωραία, μα πάμε και εμείς περιμένουμε στην γραμμή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Α, περίμενε, εγώ περίμενε, περίμενε. Γιώργο! Πήγαινε το τραγούδι μέχρι το τέλος. Πώς, φεύγω, τρελαίνομαι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και εγώ το ταξιδεύω, μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό. Γιωργάρα μου. Συγχαρητήρια, καταρχήν καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Τα συγχαρητήριά μας προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την απόφαση της να μην κάνει τίποτα για το συμβάν. Έτσι. Λοιπόν, και χθες που πήγα στο καφενείο για το, να πιω το καφεδάκι, όλοι αυτό λέγανε, μη τυχόν και κάνει. Και απευθύνομαι σε κάποιον πρώην ακροατή, συμπρωινή την ώρα που ήταν 6 με 8, τον κύριο Αξιοαγάπη, τον κύριο Φευγά, τον Πασχάλη. Το θυμήθηκες αυτόν. Όχι, μετά τα γεγονότα. Τα ήταν, πάντως, ήταν πολύ μπροστά πάντως ο Πασχάλης, που ήταν και Ολυμπιακός και Άρης. Έβλεπε πολύ μπροστά. Ακριβώς. Έτσι, να το πούμε αυτό. Για το πρωτάθλημα δίθεν των Πρεσπών. Αλλά υποστήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, τα πάντα. Να μας βγει και να μας πει την απόφαση της ΠΑΕ. Να μην κάνει την ένσταση για το παιχνίδι μεταξύ
της ομάδας του και της ομάδας μας. Ναι. Εάν είναι παντελονάτος να βγει, αλλά όλοι τους έτσι είναι. Όλοι τους είναι έτσι σαν τους αρουραίες που σκάβουν την τρύπα να εξαφανιστούν. Κανένας, Γιώργο, δεν θα το έκανε αυτό απέναντί μας. Το ξέρω. Κανένας. Το ξέρω. Έτσι. Το ξέρω. Θυμίζω, είναι, δεν είναι η ίδια περίπτωση. Θυμίζω τι έγινε τότε με το Λιάσο Λουκά που χάσαμε ένα Champions League από ένα φαξ. Έτσι. Ακριβώς. Λέω, δεν είναι, εκεί είναι ξένοι, αλλά θέλω να πω ότι στο Βάλνερ ήταν η ίδια περίπτωση. Και το άλλο, με την υπόθεση του Τζον Κόρφα, που ο προπονητής τους και μετέπειτα βουλευτής και υπουργός αθλητισμού έστειλε φαξ και ειδοποίηση για να μην μπορεί να παίξει ο Τζον Κόρφας σαν Έλληνας. Τέτοια. Μπορούμε να πούμε πολλά άμα θέλεις. Πολλά. Λοιπόν, εμείς πέφτουμε στο χαμηλό επίπεδο. Και το άλλο που το οποίο έμαθα, με είπαν από κάτω, ναι, για τη μεταγραφή θα την κάνει τώρα, λέει ο Γαύρος, δωρεά. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει. Okay. Στην Ελλάδα γίνονται, τα πάντα γίνονται. Καταλαβαίνουμε, ναι. Καταλαβαίνουμε. Τα πάντα γίνονται. Δωρεά. Ένα εκατομμύριο χρωστάνε. Εδώ χρωστούσαν τους υπαλλήλους από το σούπερ μάρκετ ο πρόεδρος τους. Εντάξει. Okay, τώρα, για να είμαστε έντιμοι και να τα λέμε όλα, δεν τα χρωστάει αυτός που είναι τώρα, έτσι. Είναι ο Συστόν, έπαιξε τον συμπολίτη πριν πολλά χρόνια. Αλουνού είναι αυτά τα απαυτιάτικα. Αλλά, όχι, okay, και ο τωρινός, αυτός ο οποίος τους είναι πάνω και τα λοιπά, χρωστάει κάτι άλλο. Άλλο αυτό. Λέω ότι αυτή η οφειλή δεν είναι δική του, να είμαστε, θέλω να είμαστε σωστοί και έντιμοι. Εντάξει. Τέλος πάντων, βάλουμε 4-16 και δώσω σε όποιον άνεργο ή πολιτικό. Έγινε. Γεια σου Γιώργο. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Τι κάνετε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει. Όχι, δεν ήμουν εδώ. Α, και εσύ δεν είσαι. Εγώ είμαι. Έλα, έλειπες. Ναι, λοιπόν. Πήγες τα κανόνια, απέλησες στο Βαλβέρδε και γύρισες. Το περιμένω πόσο καιρό έρχεται αυτό. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ας, πόσο θα το κρατήσετε πια. δεν είδα την μπάλα έπαιζε. Λοιπόν, κοντεύει η Ρεάλ να βγει πρωταθλήτρια. Λοιπόν, φαντάσου. Ναι, παρεπιπτόντως άλλον ένα τελικό που κέρδισε ο Ζιντάν, έτσι. Και περίπατο με την Ατλέτικο. Και αυτό τι ήτανε, Super Cup ήτανε, τι ήτανε, κύπελο, τι ήτανε, κάτι ήτανε, League Cup. Κάτι τέλος πάντων. Το δικό του κύπελο. Ναι, ναι, μάλιστα. Εντάξει, τέτοια έχουν κι άλλα. Αυτοί προσφέρουν ποδόσφαιρο, Κωστή. Βάζουν αυτά εδώ για να ανεβάσουν το δικό του ποδόσφαιρο. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, το προϊόν τους. Ναι, το προϊόν τους. Αυτοί το προσέχουν. Κωστή. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι, πρόσεξε. Ναι. Σαν Ξάνθη. Εγώ πέθω ότι είμαι Ξάνθη τώρα. Γιατί, για ποιο λόγο να είσαι Ξάνθη ξαφνικά. Κάτσε ρε παιδί μου, σήμερα παίζει ένα παιχνίδι. Ναι. Πόσο πρέπει να λήξεις κανονικά, αν δεν είσαι αδερφούλα. Πρέπει να λήξει 0-2. Για να φέρεις τα ίσα. Κάτσε, περίμενε. Αξιλικά, δεν μιλάμε. Τι αδερφούλα, κάτσε, περίμενε. Το αδερφούλα με ποια έννοια δηλαδή. Περίμενε, γιατί τα μπερδεύεσαι. Ναι, ρε παιδί μου, να μην η αδερφή να μην καλύπτει την άλλη αδερφή. Αυτό. Να είμαστε συγγενείς, λες. Ναι, μπράβο. Το κατάλαβε. Μάλιστα. Να μην έχουμε και προβλήματα. Λοιπόν, Κωστή, έχω αδικό. Δεν πρέπει να λήξει το παιχνίδι 0-2. Το τι θα θέλαμε να λήξει το παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που λέμε μέχρι τώρα. Νομίζω. Όχι ρε φίλε, δεν μπορώ εγώ να το παίζω μάγκας και άντρας και οι άλλοι να το παίζουν όπως το είπα εγώ ξαδέρφη και... Πάντως το πρώτο μάτς, η Ξάνθη ήταν ένα μάτσο χάλια. Και τι σημασία έχει αυτό? Εμένα φίλε η Ξάνθη δεν με απασχολεί. Όχι, δεν κατάλαβες. Η Ξάνθη όμως μπορεί να κάνει τα που να κάνει αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Δεν είναι. Άλλο αυτό. Τι θα κάνει η Ξάνθη πραγματικά δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Δεν μας εγώ πες ότι είμαι Ξάνθη, αυτό σου είπα. Εγώ βάλε στον εαυτό μου εμένα ότι είμαι Ξάνθη. Εγώ. Με υπόθεση μιλάς. Με υπόθεση ρε Κωστή. Τώρα, τι θα κάνει η Ξάνθη είναι τελείως δική της ιστορία. Δεν μας απασχολεί, δεν μας αφορά. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι η Ξάνθη, δεν είναι ΠΑΟΚ. Οπότε ας κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο θα λέγαμε και για την Κέρκυρα. Και για την Γάβδο. Αλλά... Και για τη Λευκάδα. Ναι, αλλά τα αφεντικά τους
Δεν είναι αυτοί που λένε. Που λένε ότι είναι δικοί μας. Ρε Κωστή, στα λόγια τους πάμε, ρε παιδιά. Στα λόγια. Αυτά δεν θέλουνε, αυτά τους λένε. Αυτά δεν λένε και στις εκπομπές σας που δεν τους ακούω ευτυχώς. Δεν τους ακούω καθόλου. Εντάξει, το καθένα τι ακούει, αυτό είναι. Περιορέξεως. Άλλοι δεν γουστάρουν εμάς. Τι έκανα, κλάψουμε τώρα. Γι' αυτό κύριε εσείς, άμα θέλετε να είστε και εσείς έντιμοι όπως είναι η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, σήμερα πρέπει να χάσετε 0-2 για να μην έχετε προβλήματα. Πολλά ζητάς, πολλά ζητάς. Και εξάρθει μετά. Γεια σου Άκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, ναι. 2310-287-888. 5 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής ΠΑΟΚ Τρίπολη κληρώνουμε σήμερα. Ναι, γεια σας. Ώρες, ώρες. Με πιάνει μια τρέλα και θα το ξανασηκώσω. Γόρι μου. Έτσι, σωστά τα λέτε φίλε. Πολύ σωστά μιλάς, πολύ σωστά μιλάς. Δεν γίνεται ρε Κωστή, η διαφορά είναι ολοφάνερη. Εντάξει, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία... Με πιάνει μια τρέλα να το ξανασηκώσω. Μέχρι και φωνή απέκτησα ρε φίλε για να το ψιθυρίσω. Κοίταξε, λοιπόν, όποιο δάσκαλο καθίσεις... για το Βαλβέρδε, ναι. Σήμερα το πρωί άκουσα από την ΕΡΤ άλλο πάλι εντυπωσιακό στοιχείο. Το ότι άκουσες, ότι η ομάδα είναι ΕΡΤ. Πρώτη, ναι. Η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη, λέει, απέλησε τον προπονητή. Μα τόσο ενημέρωση ρε φίλε. Κοίταξε, λοιπόν, εκεί έχει φάει διάφορες φαλιάρες η Μπαρτσελόνα. Το ότι είναι πρώτη, δεν παίζει. Ξέρεις, οπότε... Άκουσε λίγο να σε βοηθήσω. Ξέρεις από πότε έχει γίνει, γιατί το έχω σταντάρει και το περίμενα αυτό. Αλλά πάντα περιμένω εκ του ασφαλούς για να μην εκτίθεμαι εγώ. Ναι. Αυτή η προπονητική ανυπαρξία, όταν ήρθε εδώ και έστησε το παιχνίδι υπέρ του τζαμπατζή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το θυμάστε την ισοπαλία. Δεν το θυμάμαι. Εκεί που δεν παίξαν ποδόσφαιρο. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Μία από τις λίγες εποχές που έπαιξε και λίγο μπαλίτσα ο Γαύρος ήταν επί Βαλβέρδε. Να είμαστε εντάξει και πρόσεξε. Να στο τελειώσω λίγο μία πρόταση μόνο. Πάντοτε όταν ήρθε στην Τούμπα μιλούσε με σεβασμό για μας. Μιλάω. Για τον κόσμο, για την ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει φίλε, με αφήνει αδιάφορο. Το καταθέτω εγώ. Λοιπόν, με αφήνει αδιάφορο αυτό το σχόλιο σου. Το πώς τα... Ναι, οκ, εντάξει. Αυτό το άτομο. Με αφήνει αδιάφορο που σε αφήνει αδιάφορο. Όταν αυτός ο άνθρωπος έβαλε τη μεγάλη Μπαρτσελόνα. Τώρα βγαίνεις και λες. Με αφήνει αδιάφορο που σε αφήνει αδιάφορο. Με αφήνει αδιάφορο. Και η αδιαφορία σου δεν παίζεται, ρε φίλε. Για σε ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ που με βοήθησες. Λοιπόν, όταν κατέβηκε μέσα στο Καραϊσκάκι, ναι. Και παρέταξε μια Μπαρτσελόνα η οποία δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Α, για τώρα, μπορούσε, α, τώρα το κατάλαβα αυτό. Δεν μπορούσε αυτή η ομάδα να πάρει με αυτόν τον ανεξήγητο κανένα αποτέλεσμα. Εμένα με εκπληγώσει, γιατί είμαι φαν της Μπαρτσελόνα, με την έννοια ότι έχει μέσα τους. Έχει του ζογκλέρ του ποδοσφαίρου. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Και ξαφνικά έγινε το κλωτσοσκούφι τη κάθε αντιπάλου ομάδο, φίλε. Δέστε τα αποτελέσματα επί δύο χρόνια παραπέει. Μένιο. Δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Είναι εντυπωσιακό. Τι του καταμαρτυρούν κυρίω οι φίλοι τη Μπαρσελόνα και το σχολείο. Χοντρά αυτό που εγώ. Αυτό που λες εσύ, έτσι, το ότι νόθευσε, το ότι αλλίωσε. Την φιλοσοφία της πιο επιθετικής ομάδας στον να κόσμο. Μην κάνει, να μην κάνει τρεις επιθέσεις σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Άλλο λοιπόν, η Real Sociedad, άλλο ξέρω, η Σαταντέρ, ότι οποιαδήποτε ομάδα και άλλο η Μπαρτσελόνα. Εκείνο το παιχνίδι φίλε ήταν η στιγμή που έχασε την υπόλοιψή της η ομάδα. Και έγινε κλωτσοσκούφι, το ξαναλέω, σε κάθε αντίπαλο. Να, τα βρήκε μπροστά του λοιπόν τώρα, τα βρήκε μπροστά λοιπόν, του. Τα βρίσκει. Λοιπόν. Όσο για την ομάδα μας, ναι. Αυτό το υπέροχο σύνολο το οποίο πολλές φορές κάνουμε και γαργάρα, όπως ήταμε τον συμπολίτη, μας πλήγωσε πάρα πολύ, αλλά τι είπαμε. Για χάρη της πορείας, καταπίνουμε πολλά. Δεν είμαστε αφελείς, φίλοι. Φυσικά. Καμιά φορά μιλάμε, ξέρουμε και έχουμε ρίξει και πολλά καντήλια. Λοιπόν, κανονικά. Όλα πάνε καλά και ήθελα και κάτι άλλο να πω, αλλά το έχω ξεχάσει τώρα μια και με βοήθησε. Να σε βοηθήσω. Τα φιλιά μου, ρε Ζουμούρ, μη μασάτε. Μη μασάτε. Γεια σου, Μένιο. Γεια. Καλημέρα μου, φιλιά σε όλους. Γεια, την καλημέρα μας. 2310-287-888, πάμε εδώ. Όχι. Έπεσε, Ζουμούρ. Ο Βαλβέρδε
νόθευσε, αλλίωσε αυτό το οποίο έπαιζε η Μπαρτσελόνα επί του Γκουαρδιόλα και τον μετέπειτα, έτσι. Πήγε δηλαδή να της αλλάξει τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα. Ότι είμαστε σφιχτοί πίσω κτλ. Ναι, ναι, δεν τους άρεσε. Και είναι φυσιολογικό όταν είναι μαθημένοι τώρα με Μέση, με Τσάβη, με Ινιέστα τόσα χρόνια, με Νεϊμάρ, ξέρω εγώ, μετά τώρα με τον, με τον Γκριεσμάν, με, τους, με τον Σοάρες μέσα. Δεν τους άρεσε αυτό. Και βέβαια, μπορεί να πήρε το πρωτάθλημα, αλλά σου λέει τώρα όταν οι άλλοι είναι τόσο χάλια, είμαι μονόφθαλμος. Απέτυχε στο Champions League, φυσικά, έτσι, με ήττες και μάλιστα πολύ δυνατές. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σε όλα τα Μουσάκη. Καλό στο Θουβού! Καλό στο Θουβού! Λοιπόν, Κωστάκη, ένιω, δεν μας απασχολεί που δεν σε απασχολεί, που δεν θα απασχολεί, που δεν σε απασχολεί, έτσι. Όχι. Αδιαφορώ που αδιαφορείς, που αδιαφορεί ότι αδιαφόρησες. Ω αδιαφορία! Δεν μου λες, εχθές και... Ο τρίτος προλαθητικός πρόσωπος, το γάμο πρόσωπο προλαθητικού του ρήματος, από μένα. Από μένα. Ναι. Για πες. Από μένα, ναι. Πες λέει μια πρόταση από μένα, ναι. Τι θέλεις από μένα, ναι. Σαν τη λέξη, μια λέξη από ωμέγα. Κυρία, 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 τι. Ώρα. Ε, κυρία, 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 λέγερε τότε, λέγερε ο Μεγαλέξανδρος. Έτσι. Επίσης, πολύ δυνατός. Ο Τωτός 52 χρόνια στην ίδια τάξη, έτσι. Να το πούμε, αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Οι άλλοι, δηλαδή, πόσο δυνατότεροι ήταν. Δεν μου λέει, Γιώργο, μήπως χθες είσαι κερδισμένος, κέρδισες χθες το πρωί. Δεν άκουσα. Ναι. Δεν είναι γιατί, ξέρω και δεν άκουσα. Νομίζω, ναι. Πάρε λίγο σήμερα για να το βεβαιώσουμε. Θυμάμαι ένας Γιώργος, δεν ήταν ο Γιώργος Ου. Τώρα, το Γιώργος είναι βέβαια ένα σπάνιο όνομα, είναι η αλήθεια. Γιώργος Σου ή ο Γιώργος Τούβου. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Γιώργος, νούμερο είχα γράψει, νούμερο. Δεν θυμάμαι τώρα. 500. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, απ' έξω ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι. Αλλά δες το λίγο. Δες το λίγο μετά. Μετά τις 9, κάνε ένα κόπο. Για πες. Θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που λες είναι απόλυτο. Είναι απολύτως σωστό. Δηλαδή, είναι αυτό που λες και με τον Γάδρο χτες. Αυτό υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Φυσικά. Δηλαδή, στο γιο μου έλεγε αυτό, εκείνο, δεν μπορείς να κανονίζεις τι θα κάνεις σύμφωνα με το τι μπορεί να πουν οι άλλοι. Οι άλλοι μπορούν να πουν πάντα. Όχι βέβαια. Εσύ κάνεις αυτό που μπορεί να κάνεις. Αυτό ακριβώς. Φυσικά. Απλά το ανέφερα, Γιώργο, επειδή εμείς που κάνουμε πρωί, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τι καταλαβαίνεις. Φυσικά. Δηλαδή, μέσα στην ημέρα. Πιάνεις τον παλμό, βλέπεις τι γίνεται, αφού γκράζεσαι, χωρίς να σημαίνει ότι άγεσαι και φέρεσαι από τις απόψεις του κόσμου, αλλά πιάνεις λίγο τον παλμό, έτσι. Πρωί όταν είσαι, γεια σας, δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει μετά, έτσι. Δηλαδή λες αυτό. Εγώ το λέω αλλιώς. Ναι. Όταν είσαι πρωί, είσαι ο παλμός. Ή ξεκινάς τον παλμό. Ναι, εντάξει, μπορεί να ακολουθήσουν, οκ. Okay. Απλά είναι έτσι. Είναι έτσι, τέλος. Δεν έχει. Δεν προλαβαίνεις. Κάνανε ένα πείραμα. Βάλανε. 10 άτομα, 10 άτομα, ο 10ος είναι το πείραμα. Ναι. Η άλλη 9 είναι μέρος του πειράματος. Ναι. Λοιπόν, απλά τους λέω ότι είστε όλοι, κάνουμε ένα πείραμα με εσάς, ρε παιδί μου, και τους 10, δεν το ξέρετε. Ναι. Ότι είναι μόνος του. Ναι. Και έχουν στον πίνακα 5 γραμμές. Ναι. Η δεύτερη, ρε παιδί μου, προεξέχει από τις άλλες, είναι λίγο πιο μεγάλη. Δηλαδή, λες ότι αυτή είναι μεγαλύτερη. Κατάλαβες. Ναι. Και ρωτάνε, ποια είναι πιο μεγάλη, λέει ο πρώτος, η πέμπτη. Με σιγουριά. Ναι. Αυτός είναι ο ρόλος τους στο πείραμα. Ναι. Λένε το δεύτερο, ποια είναι η πιο μεγάλη, η πέμπτη. Τρίτο, ποια είναι η πιο μεγάλη, η πέμπτη. Τέταρτος, η πέμπτος, η έκτος, η έβδομος, η όγδοος, η πέμπτη. Ναι. Λένε το δέκατο που είναι το πείραμα, ποια είναι η πιο μεγάλη, ναι, γραμμή. Οι 7, 8 στους 10 είπαν η πέμπτη. Ναι. Και όταν τους ρωτούσαν μετά, γιατί πεις η πέμπτη, λέει, είδες ποια είναι, ξέρω εγώ. Λέει η δεύτερη ήταν. Λέει γιατί πήγε η πέμπτη. Επειδή λέγανε έτσι λέγανε και άλλοι. Επειδή λέγανε έτσι οι άλλοι. Ναι. Εννοείται. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι είναι. Ξεκινάς κι εσύ, παλμό. Οκ. Εντάξει, δεν το σκεφτόμαστε έτσι πάντως, τα ξέρεις. Δηλαδή, τι θα πω. Ρόλο και αυτό. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσον αφορά την ομάδα, θέλω να πω ότι
η Μπαρτσελώνα από τη στιγμή που πήγε ο Βαλβέρδε, χάθηκε ο Μέση, νομίζω. Όχι και τελείως, αλλά ο Μέση τον ήθελε, να ξέρεις. Εκεί δεν άμα δεν πάρεις την ευλογία του κοντού... Δεν μπορεί να χαθεί ο Μέση, έτσι. Ναι, δεν μπορεί να χαθεί ο Μέση. Δεν μπορεί να σβηστεί. Απλά δεν είναι όπως ήταν. Δεν είναι όπως ήταν όντως. Φαλιάρες, κάτι ήτες, κάτι τεσσαροπεντάρες δηλαδή, που κάτι αποκλεισμοί περίεργοι. Τώρα αυτό με τη Ρώμα που έχει βάλει τον κόρο Μανολάς, που έχουν κερδίσει με πόσα γκολ στο πρώτο μάτς και πας στο δεύτερο και αποκλείεσαι. Δεν σβήνονται έτσι αυτά. Τα κρατάνε αυτοί και έχουν πάθει διάφορα στραπάτσα, έτσι. Με μεγάλα. Να τα κάνεις εσύ όπως θα κάνεις στην Παρί. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Να τα κάνουν σε σένα είναι μεγάλη ιστορία. Ακριβώς, ακριβώς. Έγινε Θουβού! Λοιπόν, ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ. Εννοείται. Καλημέρα, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Θα πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θυμίζουμε, χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδη Νικολαίδης. Μπαίνετε μέσα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκεί και λέτε, είμαι ζουμουσάκι, είμαι ακροατής του Κωστή. Μου είπε, μας λέει ότι είσαι ο κορυφαίος στα ηλεκτρικά, ειδικά Xiaomi κινητά αυτή την εποχή. Και όλες τις συσκευές, όλα όσα θέλετε, εκεί θα τα βρείτε. Πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις, κουζίνες, όλα τα πάντα, τα πάντα. Και φυσικά και τάμπλετ και smartphone και όλα. Στο Αιγαίο θα βρείτε το πιο φρέσκο, το πιο νόστιμο θαλασσινό στην πόλη. Και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Πεντανόστιμα, έρχονται σπίτι καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια. Με μια ελάχιστη επιβάρηση σα αντιγανίζουν, σα τα ψήνουν κιόλα. Φρεσκότατα, δεν παγιατεύει τίποτα εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως για το κορυφαίο γλυκό, για την πιο νόστιμη τούρτα, τουρτάρες, ψωμάρες, γλυκάρες, τα πάντα όλα. Στην Καραολή και Δημητρίου 237 και στο καινούριο μαγαζί, στο 163, καινούριο παλιό το μαγαζί, αλλά έγινε ολική ανακαίνιση. Νικολαίδη, σαχαροπλαστία, κορυφαίο. Και Τσαντεκίδη, αυτοκίνητα, σαν καινούρια. 20 χρόνια. Ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ρεόκαστρο, ένα τζάμπο, μπαίνετε και βλέπετε τον υπέροχο στόλο με τα αυτοκίνητα, όλα ελληνικής προέλευσης, όχι μάρκα, λέω, δεν τα φέρνει απ' έξω αμφιβόλο που δεν ξέρουμε ποιος είναι, και τα πηγαίνετε και σε όποιο μάστορα θέλετε να τα ελέγξει και να κάνει τα πάντα όλα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Ζουμουσού λέμε! Χρωστάω κάτι εδώ και μέρες. Το έχω τάξει βεβαίως στο Μάριο από Λονδίνο. Επανειλημμένως έχω ζητήσει το ΠΑΟΚ και σε γιατί ανώβερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μας τη χάρη. Βεβαίως παιδιά, δεν μου πέφτει η μέση. Εύκολο είναι, είπαμε. Απλά δεν θέλουμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε σούπα. Προτιμώ να λέτε γιατί δεν το βάζει παρά πάλι αυτό. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Είναι η επίσκεψη στο χορό των παιδιών στο Ανόβερο. Στο κλαμπ ΠΑΟΚ Ανόβερο. Και εντάξει, για τα παιδιά αυτά έχω πει πολλές φορές ότι τα νιώθω πραγματικά αδέρφια με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Με πρώτο και καλύτερο βέβαια τον Χρήστο που μας συνδέει μια μακροχρόνια φιλία και εκεί... Δεν χρειάζεται να λέμε, τα λέμε στον αέρα αυτά, αλλά okay. Γενικά το πώς έχουν τη φιλοσοφία τους, το πώς συμπεριφέρονται γενικά σαν σύνδεσμος, γιατί δεν συμφωνούμε με όλους, με τον τρόπο τους και με τη ρητορική. Με άλλους συμφωνούμε περισσότερο, με άλλους λιγότερο, έτσι. Τα παιδιά εκεί, γενικά η παρουσία τους στην τοπική κοινωνία, στην ελληνική κοινότητα, στο Ανόβερο, είναι στολίδι ο σύνδεσμος αυτός. Μακάρι να ήταν όλοι σαν αυτούς. Μακάρι. Και στο σκεπτικό του δίνω και δεν περιμένω να πάρω τίποτα. Έτσι. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εκπληκτικές και υπέροχες πεντανόστιμες γεύσεις. Τα κρεατικά του είναι ζουμερά, είναι καλοψημένα, είναι εκλεκτά. Γι' αυτό και είναι κορυφή τόσα χρόνια. Η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Με 705-750 τηλιβεριά. Βεβαίως, καυσόξυλο, φυτάς, αλλού δεν κοιτάς. Αυτός είναι ο αρχικαυσόξυλάρχης. Αυτός είναι στην Όλγας 206 με ξύλα αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξερά. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Είπα, 5 εισιτήρια δίνουμε σήμερα για τον αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Την Κυριακή στις 6. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον, καλώς τον. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε
οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε παιχνίδι μπορούμε να βάλουμε την ίδια τακτική. Υπάρχουν για μένα δύο τακτικές. Η μία είναι η δημιουργική, δηλαδή να κάνεις παιχνίδι, να κάνεις εσύ το παιχνίδι και να παλεύεις για να κερδίσεις. Ναι. Η άλλη είναι να καταστρέφεις το παιχνίδι του άλλου. Να παίζεις άμυνα δηλαδή. Ναι. Η επίθεση είναι όταν είσαι εσύ δημιουργός. Η άμυνα είναι όταν καταστρέφεις το παιχνίδι του άλλου. Ναι. Να ρωτήσω λίγο, φιλάρετε, σε αυτό που λες. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αποκλείεται να θέλω να δημιουργώ, να θέλω να παράξω παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα να είμαι και λίγο πιο υποψιασμένος για τα μετόπιστεν. Δηλαδή, υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις. Ναι. Λέω, ας πούμε, ο Φερέιρα είναι ένας προπονητής που θέλει να παράξει, θέλει να φτιάξει παιχνίδι παραγωγικά μπροστά, ελεύθερα κτλ. Μήπως το ότι πίσω πρέπει να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι δεν αναιρεί τελείως το πνεύμα δημιουργίας και παραγωγής παιχνιδιού? Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε, λέω. Εντάξει, ας που καταστρέφει το παιχνίδι του άλλου, που παίζει μόνο αμυντικά. Άλλο, αυτό δεν συζητάμε γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάποιες στιγμές και δημιουργικό παιχνίδι, γιατί αλλιώς δεν θα βάζει γκολ. Καλά, δεν μιλάμε για αυτόν ο οποίος είναι μόνο και μόνο να καταστρέψω, έτσι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις. Υπάρχει ανάγκη να παίξει κάποιος και τα δύο, αλλά υπάρχει όμως και η διάθεση των προπονητών, που είναι αυτοί που είναι οι διευθυντές ορχήστρας, να το πω έτσι. Σαν λοιπόν προπονητής υπάρχει κάποιος που θέλει να παίζει πολύ επιθετικό παιχνίδι και λίγο αμυντικό, άλλος πολύ αμυντικό και λίγο επιθετικό. Εμένα τι με ενδιαφέρει όμως, ότι οι παίκτες μας είχαν μάθει να παίζουν το αμυντικό παιχνίδι κυριαρχικά και μετά να έχουν και κάποιες εξάρσεις. Αυτή ήταν αυτό που λες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λες ήταν, ήταν η φιλοσοφία του Λουτσέσκου, περισσότερο το μυαλό μας στο σφικτό, δηλαδή στο πιο, ας το πούμε έτσι, στο πιο οργανωμένο παιχνίδι και λιγότερο το μυαλό στην επίθεση. Αυτό λες. Οργανωμένα είναι και τα δύο. Το πρόβλημα είναι ότι στη μια περίπτωση χρειάζεσαι παίκτες που να έχουν ταχύτητα στο νου, να είναι δημιουργικοί, για να μπορείς να δεις πραγματικά ποδόσφαιρο, ενώ στην άλλη είναι παίκτες οι οποίοι απλά ελέγχουν το παιχνίδι με το να καταστρέψουν τη δημιουργικότητα του αντιπάλου. Ναι, ναι, ναι. Ένα είναι πιο εύκολο, το άλλο πιο δύσκολο. Πάντως, όταν κάποιος λοιπόν θέλει να δημιουργήσει μια τέτοια ομάδα, θέλει χρόνο. Θέλει αυτό είναι το σίγουρο. Αυτό είναι και το σίγουρο. Δεν θέλει χρόνο, ένα χρόνο, όπως είπες. Φορά, θέλει όμως χρόνο στη διαδικασία, γιατί τουλάχιστον το διπλάσιο από το να είσαι καταστροφικός. Όταν είσαι δημιουργικός θες το διπλάσιο χρόνο για να φτιάξεις τους παίκτες να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να βάλεις παίκτες που να είναι δημιουργικοί, όχι καταστροφικοί. Είναι βήμα-βήμα αυτά. Και πραγματικά εμένα με ενδιαφέρει να μπορέσει να το πετύχει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι, πώς θα λέγεται. Σωστό. Πάντως φιλάρτης πάνω σε αυτό μεγάλο που λες. Θέμα. Ναι. Εμείς σημαδεύουμε τους ανθρώπους, λέμε αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Δεν έχει νόημα. Εμάς μας ενδιαφέρει να βγει το αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε ούτε να ηρωποιήσουμε, αλλά ούτε να τον κάνουμε και θύμα όχι τώρα, τον τι άλλον. Να πέσουμε πάνω. Φιλάρετε πάνω σε αυτό που λες. Σε όλες τις δηλώσεις, όλοι ανεξαιρέτως οι παίκτες, αυτό βγάζουν προς τα έξω. Ότι ο προηγούμενος προπονητής έπαιζε αλλιώς, αυτός ζητάει άλλα πράγματα, χρειάστηκε για μας χρόνος να καταλάβουμε τι θέλει. Εγώ προσωπικά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη τώρα που θα εκφράσω, θεωρώ ότι 100% ούτε ο προπονητής έχει καταλάβει την ομάδα, ούτε οι παίκτες έχουν καταλάβει 100% τον προπονητή. Και εκεί τώρα είναι, ξέρεις τώρα, τα ποσοστά παίζουν. Σε άλλα μάτς αποτυπώνεται πλήρως αυτό που θέλει ο προπονητής. Σε άλλα φαίνεται ότι κάπου η ομάδα σκαλώνει. Δηλαδή, όπως είπες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μέσα σε λίγες εβδομάδες ή σε λίγους μήνες. Έτσι, γιατί, γιατί στη ζυγαριά, αν το βάλεις, φιλάρετε, δεν είναι μόνο ένας χρόνος που έπαιζε έτσι η ομάδα όπως έπαιζε πριν. Είναι πολλά τα χρόνια. Και με τον Λουτσέσκου και με τον Ίβιτς παίζαμε έτσι. Μη σου πω ακόμα και πιο πίσω, δηλαδή ακόμα και με τον Σάντος, έτσι. Δηλαδή το νου μου πρώτα στο πώς πίσω θα εξασφαλίσω το 0 και μετά μπροστά θα τη βρω την άκρη. Έτσι. Ετούτος εδώ δεν σκέφτεται έτσι.
Απλά νομίζω ότι ειδικά μετά το μάτς με τον Συμπολίτη κατάλαβε ότι πρέπει να έχει περισσότερο το νου του πίσω από ό,τι τον είχε, ας πούμε. Κάπως έτσι, αυτό δεν ξέρω. Είναι μια ισορροπία που πρέπει να τη βρει. Αλλά σίγουρα το κυριότερο για μένα, γιατί το βλέπεις και το ευχαριστιέσαι, είναι ότι όταν μπορεί και γίνεται δημιουργική ομάδα, ναι, ναι, παίζει ένα ποδόσφαιρο υπέροχο. Να κάθεσαι να βλέπεις. Υπέροχο. Ναι. Θέλω να πω ότι πραγματικά συγχαρητήρια στον προπονητή μας. Ήθελε μεγάλη δύναμη, να μην το πω αλλιώς, που ουσιαστικά έβαλε τον τερματοφύλακα, που ούτε εγώ ήθελα να βάλει, πάλι τον Πασχαλάκη, αλλά με αυτόν τον τρόπο κερδίζει όλους τους παίκτες, που λέει ότι εγώ είμαι δίπλα σας και σας θα σας στήξω. Είπε πάνω σε αυτό που λες. Επάνω σε αυτό που λες. Είπε, θέλω να συμπεριφέρομαι στους παίκτες όπως τα παιδιά μου. Αν τα παιδιά μου κάνουν ένα λάθος, θα το πω εγώ ελεύθερη απόδοση, δεν θα τα κρεμάσω. Θα τους δώσω την ευκαιρία να μου αποδείξουν ότι κατάλαβαν το λάθος τους. Έτσι, μπορεί και εγώ να ήθελα τον Πασχαλάκη. Τον προτιμώ από τους δύο, έτσι, σαν φιγούρα, σαν στυλ. Τον προτιμώ, τον καλό Πασχαλάκη, έτσι. Τον περσινό. Μα δεν άντεξα όλα αυτά τα λάθη που έκανε ο άλλος, παιδαριώδη λάθη. Ναι, okay. Αλλά είδες, μια είδες, μέρα όμως, μπορεί να είναι έτσι ο άνθρωπος, τι είδες, να κάνει. Ναι. Τώρα φαντάσου, λέω, να τον βάζει στο μάτς με την ΑΕΧ. Και να, κάνει μία γκάφα ακόμα ο Ζήφκοβιτς, τι θα λέγαμε. Φαντάσου. Δεν θα έπεφτε όλο το ανάθεμα, δεν θα έπεφτε πάνω στον προπονητή. Ότι τον είδες με τον Ατρόμητο, το φαγέτσι, με τον Συμπολίτη και τον όμως πήρε την απόφαση. Εντάξει. Ρισκάρισε πολύ και μπράβο του. Μπράβο του. Γεια και χαρά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Το ότι είναι προσωπικότητα ο προπονητής που έχουμε τώρα, φάνηκε ότι δεν θέλησε να πάει στην πεπατημένη. Το πιο εύκολο είναι να πάει να πατήσει ακριβώς στα ίχνη που έχει αφήσει ο Ρασβάν στο χιόνι. Και να πηγαίνει βήμα-βήμα ακριβώς πάνω σε αυτό. Όχι. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Τώρα, το πού θα τον βγάλει αυτή η επιλογή είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη ιστορία. Οφείλουμε όμως να είμαστε δίπλα του. Να τον στηρίξουμε, την έχει την ομάδα ψηλά, έτσι, με τα λάθη, με τα στραβά, και να μην ξεχνάμε ποτέ πώς τελευταία στιγμή ήρθε και πώς μπήκε στη ζωή της ομάδας. Έτσι, ξαφνικά και γρήγορα. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε, έλα αδερφέ μου, έλα ρε Τάσο, έλα, πού είσαι αγοράκι μου, πού είσαι, πού είσαι. Για πες. Σήμερα δεν έχω μαλλί της γριάς, σήμερα δεν έχει. Λοιπόν, ναι. Για μένα Κωστή προσωπικά, αλλά πιστεύω τώρα ότι εκφράζεται πολύ κόσμο του ΠΑΟΚ η χθεσινή τοποθέτηση του Γιώργου Σαββίδη να μην διεκδικηθεί τίποτα που χάθηκε εντός αγωνιστικού χώρου στα δικαστήρια και στα χαρτιά, καθιστά τον ΠΑΟΚ και ηθικό πρωταθλητή. Σωστό. Και μέχρι ένα πολύ μεγάλο βαθμό και πραγματικό πρωταθλητή όσον αφορά τη στάση του. Είναι στάση πρωταθλητισμού. Έτσι, έτσι. Στάση παντελονίσια, αντρίκια. Αυτό, αυτό. Είναι στάση ΠΑΟΚ. Είναι στάση ΠΑΟΚ. Είναι με πολλά κιλά στιβαρής αχλαδοκουδουνίστρας. Έτσι, όπως το λες, όπως το λες. ΠΑΟΚ σε όλη τη διάσταση αυτό το πράγμα και έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα και σαν μεγαλύτερη και πιο κοφαντική αποστομωτική απάντηση όταν σου λένε κάτι καραγκιόζιδες και των Ερτζιανών και κάτι παραγωγή και κάτι οτιδήποτε τη χάρπαστη που δεν έχουν σχέση με το τι προσφέρει αυτή η ομάδα, ναι, ότι είσαι σαν τους άλλους, είσαι ίδιος και για να δικαιολογήσουν το χαμένο και κλεμμένο πρωτάθλημα του 18 και τα οποιαδήποτε αντίστοιχα έχει κερδίσει τα χαρτιά ο Γάβρος και όλο αυτό το συνάφι εκεί πέρα κάτω, σου λέγανε όλα τα χρόνια ότι και εσένα μας σου δινόταν η ευκαιρία, θα έκανες τα ίδια. Πάρτε τα λοιπόν στη μάπα τώρα που θα κάναμε τα ίδια. Βουλώστε το καλύτερο όταν θα μιλάτε για τον ΠΑΟΚ και αναρωτηθείτε τι είναι αυτό βασικά που φταίει πρώτα απ' όλα στις ομάδες σας. Δεύτερο. Τάσο, μου επιτρέψει λίγο, μισό δευτερόλεπτο μόνο. Αν έρθει κάποιος και μου πει, εσύ με έχεις δει και με ξέρεις, ότι είσαι ξανθός και γαλανομάτης, εγώ φίλε δεν θα μπω στη διαδικασία να του πω τι λες, μα τι είναι αυτά που λες, με βλέπεις, μα δεν είμαι ξανθός, δεν είμαι γαλανομάτης, είσαι και αδύνατος. Ούτε αδύνατος είμαι, μα έλα να σου δείξω, έλα να ανεβούμε στη ζυγαριά, έλα να δεις λίγο, δες λίγο το μα... Δε, φίλε, γελάω, 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 να μην πω χαμογελάω, δηλαδή ούτε καν γέλιο,
και πάω παρακάτω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Κάποτε έμπαινα στη διαδικασία. Τώρα όχι πλέον. Ναι. Όταν προσπαθείς καμιά φορά να αποδείξεις το αυτονόητο. Ακριβώς. Πέφτεις στο τρυπάκι. Έτσι, Τάσο. Το αυτονόητο καταντάει σε αυτοανόητο. Μα το βάζεις στη ζυγαριά της κουβέντας. Να πω τι γιατί ναι. Όταν μου λένε να με ΣΥΡΙΖΑ, κάτσε ρε, έλα δω ρε φίλε. Ναι. Με ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρες πρωτάθλημα. Με ΣΥΡΙΖΑ δεν μου κλέψανε ένα πρωτάθλημα. Ναι, τότε. Τι. Μέχρι εκεί φτάνει η κουβέντα. Δεν υπάρχει επιχειρηματολογία. Μα τώρα σε παρακαλώ. Μα όχι για τις πρέσπες που έλεγα. Για τις πρέσπες και τα. Μπουρδολογία τώρα, ναι. Οι πρέσπες, οι βεγορίτιδες και άλλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια κατάσχετη μπουρδολογία που λέγεται και από άτομα τα οποία κρατάνε μικρόφωνα και σε πανελλαδική εμβέλεια. Και δεν μου λες, Κωστή, και κάτι τελευταίο. Αυτό το ρεπορτάζ του Άρη πλέον, τέτοιο πώς να το πω, μπαίνει στο μικροσκόπιο για όσον αφορά την εγκυρότητά του. Γιατί από άτομα που τα θεωρούμε αξιόπιστα και σοβαρά υποτίθεται που έχουν το ρεπορτάζ από τέτοιες ομάδες, διαβεβαιώνανε μέχρι πριν λίγο καιρό ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα. Τι θα πούνε. Δηλαδή τελικά μήπως ότι δεν μιλάνε στον ΠΑΟΚ βγει τρεις φορές σε καλό και ξεβρακωθούνε. Εννοείται ρε φίλε. Εννοείται. Αυτά για τα οποία υποτίθεται κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ και την Τάδη. Στο τέλος αποδειχτήκε εμπράκτος γιατί ξέρουμε ο κόσμος όχι τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι τελικά δεν συμβαίνει. Γιατί τελικά η μεταγραφή παίζει να ξαναγυρίσει σε δανεισμό. Επειδή, σε δανεισμό σε μεταγραφή. Επειδή είσαι παλιός ακροατής, ξέρεις ποιο είναι ένα από τα μότο μας. Όλοι είμαστε ανήψια της θείας δίκης. Επειδή εμείς πράττουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αργά ή γρήγορα, πολλές φορές αργά και είναι ο δύσκολος δρόμος. Έρχεται η δικαίωση, φίλε. Και είναι τόσο γλυκιά η δικαίωση. Είναι τόσο γλυκιά, έτσι. Εγώ ένιωσα περηφάνεια. Ένιωσα περηφάνεια που άκουσα από τη συντηρητική πλειοψηφία να λέει: όχι, ρε, έχασα μέσα στις τέσσερις γραμμές. Πάμε παρακάτω, δεν γίνουμε σαν αυτούς. Ακόμα και έτσι. Αν κοστίσει το πρωτάθλημα το ίδιο η διαφορά, δηλαδή. Ρε, δεν ενδιαφέρει αυτή. Πραγματικά. Δεν με ενδιαφέρει. Τάσο, θυμάσαι όταν αποφάσισε να μην κατέβει η ομάδα που ο Ιβάν είπε «Δεν κατεβαίνουμε». Βέβαια. Όταν μας είπαν «Ξέρετε, θα έχετε μείον τρεις, θα έχετε αφαίρεση και τώρα θα έχετε ποινή και για το επόμενο πρωτάθλημα πρίκα». Έτσι, κάποια στιγμή, κάποιοι κύκλοι άφησαν ότι «Να, το ξανασκέφτεται», λέει, το θυμάσαι, που το ξέκοψε ξεκάθαρα. Όχι, είπαμε, τράβηξε αυτό τον δρόμο, μαζί σου είμαστε, δεν στεκόμαστε σε ένα κύπελο ή σε ένα πρωτάθλημα. Όχι φίλε, δεν λέγανε αυτό το πράγμα αυτοί οι κύκλοι που κάποιες φορές τετραγωνίζουνε. Λοιπόν, λέγανε ότι τελικά το πήρε πίσω, η μάτα μας δεν πήγε και κατέβει. Όχι αυτοί, για δικούς μας μιλάω. Ότι υπήρξαν κάποιοι δικοί μας που είπαν ότι μήπως το ξανασκεφτεί. Εννοείται ότι αυτό που λες εσύ, εννοείται ότι οι αντίπαλοι είπανε πιο ωραία, δεν θα το κάνει. Το παίρνει πίσω, κάνει κολοτούμπα. Λαλίστατη. Όταν όμως το έκανε, πού ήταν όλοι αυτοί, κατάλαβες τη λέω. Να σε πω κάτι, Κωστή. Ναι. Είναι στην ίδια λογική ότι δεν θα πλήρωνε και τα χρέη και ότι μας δουλεύει ο Ιβάνε που ήρθε εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Ένα-ένα σου λέω. Η Απλανοκουμουνή προχωράει πολύ κόσμο. Ακριβώς. Που βουνάει πολλές φορές και για πολλούς. Δεν πειράζει. Υπάρχει πολύ μέλλον ακόμα. Έχουνε να βγάλουνε, στεναχώρια. Ακόμα τίποτα δεν έχουν ζήσει. Και ξέρεις και το κυριότερο. Ότι τα βγάζεις και μέσα από την νομιμότητα όλα αυτά εδώ πέρα. Στην πραγματικότητα δεν έχουν να σου προσάψουν. Μα τι να προσάψουν, ρε φίλε, αυτό είναι που τους τρελαίνει. Αυτό είναι τους κάτω, είναι αυτό που τους τρελαίνει. Πέρσι αποδείξαμε με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι μπορεί να πας και έτσι, φίλε. Υπάρχει αυτός ο τρόπος, ο καθαρός. Κόντρα σε όλους. Απέναντι σε όλους. Επικοινωνιακά, μηντιακά, διαιτητικά, από κάθε άποψη. Υπάρχει αυτός ο τρόπος και αυτό είναι που τους ενοχλεί πιο πολύ. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Κατέρευσε όλη τους η κοσμοθεωρία. Απλά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Απλά. Βάλε με στις σκληρώσεις για όλο το μήνα που θα έρθει. Παίρνω βάουτσερ διαρκείας πολλαπλών διαδρομών. Γεια σου Τάσε. Φιλιά. Έγινε καλημέρα. Φιλιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το οποίο έχω τάξει. Πάω και εσύ γιατί ανώβερο. Εκεί στο χορό των παιδιών σε μια κατάμεστη αίθουσα. 1000 άτομα με τα μάτια γεμάτα. Όλοι υπάρχουν άνθρωποι που
είναι 30-40 χρόνια εκεί και ο ΠΑΟΚ είναι ο Φάλιος Λόρος. Θέλω να πω ότι στη Λύρα είναι ο αδερφός μου Νίκος Κρομλίδης και είναι μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά, δεν την ξεχνάω ποτέ. Ευτυχώς έχει αποτυπωθεί και στα παιδιά που το ζήτησαν και θα πάμε έτσι κατευθείαν στο διάλειμμα. Αγόβερο 2016 Οκτώβριος. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει δικέφαλος αετός, Βυζάντιο, πόλη, Αγία Σοφιά, Πόντος, Μικρά Ασία. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει ξεριζωμός, προσφυγιά, αλυσμόνητες και όχι χαμένες πατρίδες. Ασπρόμαυρες εικόνες γεμάτες μνήμες, φορτισμένες διηγήσεις, γεμάτες πόνο αλλά και περηφάνεια μαζί. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί έτσι έμαθες από τον πατέρα σου και αυτός από τον δικό του πατέρα και αυτή είναι μια σπάνια κληρονομιά που θα μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και θα τη μεταφέρεις και εσύ στο δικό σου παιδί. ΠΑΟΚ είσαι. Γιατί όταν βλέπεις τους οχλωτάριδες με τα ρητηριασμένα πρόσωπα να σου μιλούν για τον γήπεδο στο Συντριβάνι, έφνει στα μάτια τους, πετούν φλόγες, ξαναγίνονται νέοι. Ζουν και πάλι το τότε, εκείνες τις στιγμές. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί τον ναό της Τούμπας τον έκτισαν πέτρα-πέτρα ΠΑΟΚτζίδες. Άνθρωποι απλοί, άνθρωποι λαϊκοί, άνθρωποι του μόχθου και της προσφυγιάς που μάτωσαν τα δικά τους χέρια, που βάλισαν οι δικές τους πλάτες, αλλά δεν τους ένοιαζε καν, γιατί ήξεραν ότι εκείνη τη στιγμή έρχιζαν το δικό τους σπίτι. ΠΑΟΚ είσαι, όχι για τους τίτλους που πήρες, αλλά για αυτούς που άδικα με το έτσι θέλω σου στέρισαν, και τότε και τώρα. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί Πανθεσσαλονίκη ως αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών σημαίνει περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση, με προσήλωση και με σεβασμό στα ιδανικά που προσβεύουν τα τέσσερα γράμματα. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί νιώθεις ότι παρασέρνεις και εσύ μαζί με τον Μεγαλέξανδρο Κούδα τον καψείς εκείνη τη φωτογραφία. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί τότε στο παρκέ του Ναντ πόδισαν και τα δικά σου δάκρυα μαζί με εκείνα του Μπάνε Πρέλεβιτς. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί Καερ Εστά Περνιτίδο Λεβαντάρσε Έσο Πληγκατόριο επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καψούρα, είναι το πιο δυνατό συνέστημα που δεν το μετανιώνεις ποτέ και πάντα καταλήγεις στο τέλος να λες εμείς μαζί για μια ζωή. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί εκείνο το βράδυ στο μάτς με τη Φενέρ ύψωσες και εσύ μαζί με το Μούσλι τη φανέλα λάβαρο στον ουρανό της πόλης μέσα στη γενέθλιά μας. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί γίνεσαι μάνα, γίνεσαι πατέρας και περιμένεις πώς και πώς να ακούσεις το παιδί σου να λέει για πρώτη φορά τη λέξη ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί δεν τον εγκαταλείπεις ποτέ στα δύσκολα, όπως όταν αρρωστείς ένας δικός σου άνθρωπος και είσαι στο προσκέφαλό του όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή νιώθεις την ανάγκη να είσαι και δίπλα του, να ξενυχτήσεις μαζί του μέχρι να σταθεί και πάλι στα πόδια του. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ο πραγματικός λόγος που γίνανε ΠΑΟΚ δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, αλλά οι αξίες, οι άφθαρτες, οι αρχές, οι διαχρονικές, τα ιδανικά, τα διαπραγμάτευτα που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα γράμματα πιστά εδώ και 90 ολόκληρα χρόνια. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί σήμερα, κάθε μέρα, μέρα νύχτα, εδώ στο Ανόβερο, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, την Τούμπα, το Παρατάκι, κουβαλά στο ΠΑΟΚ μέσα σου, σαν ένα πολύτιμο φυλαχτό, σαν την ευχή της μάνας, σαν το χάρι του πατέρα. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ποτέ δεν ξεχνάς τα αδέρφια σου που έφυγαν πρόωρα και άδικα
Εδώ είμαστε. Αχπαστό. Ή αλλιώς τα στεφανώματα. Ιωαννίδης παίζει. Επειδή με ρωτάς, Πέτρο μου. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, Ελλάδα και εξωτερικό. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η σπίθα στα μάτια, η πίστη σε αυτά που κάνουμε και αγαπάμε. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Πάμε κατευθείαν στις γραμμές. Ξαναλέω για τελευταία φορά, γιατί σας έχω ζαλίσει το παχύ έντερο, ότι πληρώνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Τρίπολης την Κυριακή 6 ώρα. Ακόμα ένα παιχνίδι που θα είναι κατάμεστη η Τούμπα να σπρώξει την ομάδα, να της δώσει ενέργεια, να της δώσει φλόγα, να προχωρήσει, να κάνει αυτό που έκανε και πέρσι. Να πάει και να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Απλά πράγματα. Βέβαια, βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Να πω το εξής, την είδηση που βγαίνει, ότι στο αυτόφορο θα πηγαίνουν για δηλώσεις που παράγουν οπαδικό μίσος, σύμφωνα με την επιθυμία και την προσταγή του Αρίου Πάγου. Το ξαναλέω, τύποι οι οποίοι βγαίνουν και παράγουν οπαδικό μίσος, σας έρχονται κανά δυο φιγούρες στο μυαλό? Αυτοί λοιπόν που βγαίνουν και παράγουν οπαδικό μίσος θα πηγαίνουν αυτόφορο. Αυτόφορο. Δεν μπορεί να βγαίνει συνέχεια να ρίχνεις τα μπιτόνια με τη βενζίνη στη φωτιά, να φουντώνει φωτιά και να λες μετά, δεν είναι, αυτός δεν είναι, είναι ένας παλέμαχος, ένας αγαπημένος και αγαπητός παλέμαχος, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι κάτι, δεν έχει θεσμικό ρόλο, σοβαρά. Και μετά ούτε γάτα ούτε ζημιά, εντάξει, όλα καλά. Και έτσι έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Περιμένουμε να γίνει πράξη αυτό. Άντε να δούμε. Τέλος πάντων, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Έπεσε. Καλημέρα. Και εσύ μαζί. Όχι ρε φίλε. Τι και δύο στα δύο. Ο τρίτος. Ο τρίτος τίποτα. 0 στα 3. 23 10. 287 888. Πάμε να τα ξανασηκώσουμε. Τα μαραφέτια. Κάτσε να τη διαβάσω γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο κύριος Βουρλιώτης, ανώτατος Έλληνας αθλητικός εισαγγελέας, στην εγκύκλωση του θα απαιτεί αυστηρή εφαρμογή του αθλητικού νόμου για τη βία. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνουν πλέον δηλώσεις προέδρων και ποδοσφαιρικών παραγόντων, ποδοσφαιριστών και προπονητών, πριν και μετά, μετά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Άντε, άντε να δούμε. Τώρα αυτό είναι για συγκεκριμένους τύπους, έτσι. Πάμε. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Έλα. Τρεις έριξες πριν! Τι τρεις έριξα, βρε! Θα έρχομαι στο στούντιο για μένα να προλάβω εδώ πέρα στο σπίτι, βρε! Αγόρι μου! Γιατρό ήμουνα! Αγόρι μου! Για αερεσά περμητίδο λεβαντάρσκε οπλικατόριο! Σε κάθαρα! Πού σημαίνει! Επιτρέπετε να μην επιβάλλετε να σηκωθείς! Και τι λέμε εμείς! Ζου μου σου αγόρι λέμε μου. Και όλα τα κέντε που φάλανε γλωτάφτη δεν θα πεθάνουμε! Ποτέ! Σε κάνουμε δεν και χαβαλέ, ναι! Εμείς μεταξύδες στην πόλη δεν θέλουμε. Okay. Εμείς και τα 800 πληρώσαμε και τα 11 εκατομμύρια πληρώσαμε. Κανονικά, φίλε. Τα πάντα. Κανονικά. Για να κάνετε μεταγραφές και να κερδίζετε αντιπάλες ομάδες πρέπει να πληρώσετε, κύριοι. Ακούσατε, η FIFA σας προειδοποίησε. Πάτε στο αφεντικό σας να πάρετε κάνα πρίμα ακόμα, να κερδίσετε κανέναν αντίπαλό του για να μπορέσετε να κρατηθείτε σε αυτήν την κατηγορία που λέγεται Super League. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι γίνεται, έχω μέσα το ράδιο και για να μην σε χάσω τη γραμμή, πάω στην κουζίνα. Ζαλίζεσαι τι, σε μπερδεύει, όχι, όχι, δεν έχω κομπλάρι για να μην σε ενοχλώ, όχι τίποτα. Αγόρι μου, μια χαρά είσαι, μια χαρά. Όχι, ακούγεται πολύ, το έχω μέσα στο full, γιατί είπα ώσπου να αλλάξω να κάνω τον προλάβο, μόλις έπεσε ο ένας, έπεσε ο άλλος, λέω τώρα θα την καρφώσω, λέω πού θα πάει, την πρώτη γραμμή. Σε ακούμε τέλεια, σε ακούμε τέλεια. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει τίποτε, ούτε πρόλογους, ούτε τίποτα από το πρωί τρεχώ. Από τις 7.30 ώρα με τα πόδια. Μόλις κλείσεις, μισό δευτερόλεπτο θα τα ξαναπώ άμα θέλεις. Θα κάνω μια. Όχι, δεν στην άλλη θα σε ακούσω τη νύχτα, μη στεναχωρήσεις. Μια περιεκτικότητα. Παίζουμε επανάληψη. Λοιπόν, τι ώρα παίζουμε επανάληψη. Τι ώρα παίζουμε επανάληψη.
Νύχτα, πολύ νύχτα μου είπαν έτσι. Ανάλογο σε ώρα θα ανοίξω τα μάτια, δεν ξέρω, σε πετυχαίνω, άλλο σε πετυχαίνω, δεν κατά ώρα. Άλλο το με πετυχαίνει, άλλο είμαι γρήγορο, πασαλεύω με λάδια και σου ξεφεύγω και δεν μπορεί να με πετύχει. Λούζια, πώ λε, τη διαλούζουμε ή άρμε έχουμε κελώνε. Έτσι ρε φίλε, καλά, σε παρακαλώ. Πού τα βρίσκει όλα αυτά και τα λε. Πρόσεξε. Το αρμέγουμε χελώνε δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό το σουλουμουντρούχου σκέτο, το καραπιπέριμι σκέτο, ναι, το σουλουντρούχου και καραπιπέριμι δικό μας. Το φίδια λούζουμε, ναι, δικό μας. Το χελώνε αρμέγουμε δεν είναι δικό μου. Από αλλού, ναι, είναι. Από αλλού. Ναι. Παυλάρα μου. Τέλος πάντων, τον όφη να προκριθώ. Καλά, και μετά εντάξει, φυσικά. Για πούμε για το υπόλοιπο το πρόγραμμα. Έτσι, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει για την ώρα το υπόλοιπο. Έτσι. Το έχω. Το έχω. Φιλιά, γεια σου, παυλάρα μου, γεια σου, κυβαλήσει, μπιζίμ. Αύριο θα δώσω τρία τέτοια βιβλιαράκια, μπιζίμ Πάουκ θα δώσω αύριο. Φιλιά. Γεια σου, παυλάρα μου. Πάμε, παρακαλώ, γεια σας. Καλημέρα. Τα ξανασηκώσαμε, αναβοσβήνουν τέσσερα λαμπιόνια πάλι, γιατί πριν πέσανε τρεις μαζί, ναι. Καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα, τι έγινε, χριστουγεννιάτικο δέντρο, το κάνεις στο τηλεφωνικό κέντρο. Φύγανε τα Χριστούγεννα, πόσα μου φύγανε. Άρα, είναι πολύ μελαγχολική αυτή η περίοδος μετά, με τα δέντρα στους κάδους, πολύ με στεναχωρεί η εικόνα. Αυτό το έχει πάθει και ο Γάβρος με τα πρωταθλήματα, τώρα τελειώσανε. Πάντα δέντρα, μα τα λαμπάκια. Μετά τις γιορτές, έτσι. Ό,τι πήρες. Τώρα τίποτα. Σωστός. Είναι η μεταεορταστική μελαγχολία, αυτή η κατάθλιψη που βλέπεις ότι παίζεται στα ίσια το πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Αφού κάποιοι ψηλά ιστάμενοι και κάτι το έχουν ρίξει το φαΐ από τη μελαγχολία, δεν το βλέπεις. Πραγματικά. Τώρα. Και φάγαν και το τραπέζι μαζί, δηλαδή, και όχι μόνο αυτά που ήταν πάνω. Μαζί ρε φίλε, μαζί, δηλαδή, πριονίδι θα βγάλουν, τι έγινε ρε μεγάλε. Μαζί με το τραπέζι. Να πω ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Να πω ότι τελείωσε 3W στη σειρά, δεν είναι τυχαίο. Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο. Τι είναι. Και με βάρ και με ό,τι θέλεις. Και με ήπιες βίες και με τα πάντα όλα. Αυτό είναι με δικέφαλο και η βαν. Έτσι. Τα βλέπω τα double στο βαν να το γεμίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Φιλιά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο Στέλιος είμαι. Γεια σου, Γίγαντα. Γεια σου, Στελάρα. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας. Θέλετε μας να πείτε με ένα βλέμμα. Με αυτό το μελαγχολικό, με αυτό το ενηγματικό βλέμμα, βεβαίως. Θα το δεχτούμε. Ευχαριστούμε πολύ, είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Πάμε τον επόμενο. Ναι! Καλημέρα. Yeah. Καλώς το παιδί! Good the boy ή the child, ανάλογα. Για πες. Τι κάνεις, ρε Κωστή. Καλά, ρε Αντώνη, πού είσαι, τι γίνεται. Καλά, ρε φίλε. Αυτόν τον πεπονά από τον Πεναυκέλ που μας φέρανε. Τον. Ο πεπονάς από τον Πεναυκέλ, ρε φίλε. Κατά το καρπουζάς. Ναι ρε φίλε. Εκτός, ευτυχώς την Κυριακή καταλήφθηκε από το πνεύμα του Άγιου Σάντος του αμυντικό γενούς. Και πήγαμε το 1-0 ρε φίλε. Ναι. Μάλιστα. Να σου πω και κάτι. Για μένα πιο χρήσιμη ήταν αυτή η νίκη παρά να τους κερδίσω 3-0. Καλά πλάκα κάνεις. Εννοείται φίλε. Και μου έδειξε και ότι προσαρμόζεται κιόλας. Έτσι, είναι στο πρώτο μάτς. Η αθωότητα, η αφέλεια μπροστά, ναι, αυτά, οπ, φίλε, στο τέλος με επιβραβεύει κανένας που έπαιξε μπαλάρα στο πρώτο παιχνίδι. Χαμένοι δύο βαθμοί. Έτσι. Εσύ πιστεύεις στα άλλα χρόνια που δεν παίρναμε πρωτάθλημα, δεν παίζαμε σε κάποιες χρονιές πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μια χαρά παίζαμε, φίλε. Στο τέλος το χτύπημα στην πλάτη. Ο συμπαθής πάω. Παιδιά, πολύ ωραία, μπράβο. Έτσι. Το θυμάται κανένας. Κανένας, Αντώνη. Κανένας. Εγώ δεν είπα να παίζουμε καταστροφικά, αλλά λίγο σκοπιμότητα. Λίγο πονηριά δεν βλάπτει. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να παίξει καταστροφικά. Η διαφορά, άμα εξαιρέσει τα ντέρμπι με Ολυμπιακό, άντε ΑΕΚ, όχι τόσο. Άντε με Ολυμπιακό, ας πούμε. Δεν υπάρχει ομάδα με την οποία μπορείς να παίξει καταστροφικά. Η διαφορά ποιότητα είναι τεράστια. Σωστό. Και να θέλουν, δεν μπορούν. Έτσι. Ναι, παιδιά, δηλαδή αυτή η ομάδα έχει τρομερή ποιότητα. Τι σωστό. Να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Σωστό. Τι να κάνουμε, ευτυχώς πάντως άδικο να μην έχει απαγόρευση μεταγραφών με Μελισσανίδη δηλαδή. Και που του επιτρέπεται να κάνει μήπως σαν πως τι. Δεν θα πανηγύριζε ο Μελισσανίδης, αλλά παιδιά εγώ ήθελα να ξοδέψω πραγματικά πακτολούς και δεν με αφήνουν. Αγόρι μου,
Αγόρι μου, αυτός έπρεπε, εγώ πιστεύω ότι πήρε τη FIFA και λέει μπερδέψα τις ομάδες και εμείς έχουμε κυτρινό αγορά. Μάλλον για μένας ήταν το γράμμα. Τι να πεις. Φέρνουν τώρα διάφορους εκεί. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Τώρα τι να πω. Πάντως μεταγραφές δεν το κόβω να κοίτουμε. Εκτός άμα φύγει κάποιος, ας πούμε, και έρθει πρόταση που θέλουμε και δεν μπορούμε να πούμε. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Αντώνη. Και δεν χρειάζεται και ομάδα να κάνει. Ναι. Κράτα μία πισίνη. Καλά, εντάξει, με αυτό που έχουμε πρόεδρο κρατάω πισίνη. Μετά τις, δηλαδή, μετά τις 20-22-25 κράτα μία. Μην το αποκλείς. Ότι εγώ, επειδή ο Ολιβέρα δεν παίζει στην Πόρτο, εγώ πιστεύω 28-30-31, αν είναι πάλι σε μια κατάσταση που είναι να φύγει να μείνει ο Ολιβέρα, γιατί δεν παίρνει χρόνο να συμμετοχήσει και ψάχνουμε να τον δώσουμε, δεν θα έβαζα 2 ευρώ στοίχημα ότι μπορεί να ξανακηρύξει ο Βανικός. Ερώτηση. Με μια ρήτρα γύρω στα 2-3 εκατομμύρια, όχι παραπάνω. Ερώτηση. Με αυτόν τον Μίσιτς στο 8, νομίζω ότι χρειάζομαι Ολιβέρα. Ναι, να σου πω τι θα ήθελα εγώ. Εγώ θα ήθελα τον Μίσιτς στο 10. Ναι. Και τον Ολιβέρα στο 6. Στο 8. Τον Ολιβέρα στο 8. Ναι. Και με τον Εσίτη στο 6 να παίζει ξύλο. Μάλιστα. Και να αφήνουμε τον Εσίτη, τον Μίσιτς, όπως έκανε στον Νόφι, αντί να έχει και την τρεχάλα να γυρίσει. Ναι. Μόνο κάθετη, μόνο δημιουργία. Όλη την ενέργεια να δίνει, γιατί έχει και τρομερά χτυπήματα, έχει και το σούτερ. Τρομερά. Ναι, έχει και το σουτ έξω από την περιοχή. Ναι. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι και επιθετικά επικίνδυνο. Ναι. Και να σκοράρει συχνότερα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ θα τον κάρφωνα στο 10 και θα βάζω 2 χαμάλιδες μέσα σε εισαγωγικά από πίσω του να τρέχουν για πάρτι. Όπως έκανε παλιά με τον Βιτόλο και έχει τον Καρσία. Ναι. Να ζωγραφίζει. Έγινε Αντουάν! Σε χαιρετώ! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πώς γνωρίζετε. Τι είναι αυτό που τους πειράζει, Κωστή, όλους αυτούς. Αυτό! Ένα μηδέν! Αυτό ένα μηδέν. Ναι. Είναι η δική μας κανονικότητα, Κωστή, που όπως είπες και πριν, όπως είπαν και όλοι οι φίλοι, ότι επειδή διαφέρουμε τόσο πολύ και τους δείξαμε ότι μπορεί να γίνει και έτσι, ναι. Χωρίς να δουλεύεις, χωρίς να παίρνεις. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, σκεφτείτε ότι προχτές, φωνάζαμε κλέφτες και τα λοιπά, κανένα μάτσο στα χαρτιά. Κάποια στιγμή, αν το κάνουμε εμείς, κυνηγήσουμε ή τέλος πάντων να δούμε αν μπορούσαμε να πάρουμε βαθμούς και τα λοιπά, θα λέγαμε κάτι αντίστοιχο για μας. Τι θα είχε γίνει, μην το συζητάς. Ανάποδα αν είχε γίνει. Μα αυτό που εδώ και 3-4 χρόνια κάνουμε, από το πέναλτι του Μπακ και τα λοιπά, αυτό θα είχε καταρριφθεί σε ένα βράδυ. Ναι. Θα λέγανε, παιδιά το ίδιο κάνετε, γιατί κλέφτες. Μα εδώ προσπαθούν από το πουθενά να δημιουργήσουν θέμα, εκ του μη όντως. Φαντάσου να είχαμε κάνει ένα τέτοιο. Υπήρχε κάποιος που να έλεγε, όχι στα χαρτιά, εμείς δίκαια, γιατί ο ΠΑΟΚ μας κέρδισε μέσα στις 4 γραμμές, πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Καμία. Έτσι, Κωστή, έτσι. Καμία. Να σου πω κάτι, ίσως κανένας όφι. Που έχουν τα παιδιά εκεί άλλο σκεπτικό, άλλη νοοτροπία, είναι ποδοσφαιράνθρωποι. Έτσι, για να μην τους βάζω όλους, αλλά θα ήταν η εξαίρεση, φίλε. Η εξαίρεση θα ήταν. Και πολύ, ναι, ο Όφη, όπως είπες, δεν μου έκανε. Κανένα Όφη, ίσως κανένας Κοστούλας του Πανετολικού, δεν ξέρω. Δηλαδή, μιλάμε για ελάχιστες εξαιρέσεις που θα λέγανε ότι παιδιά, αυτό έγινε, αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είναι το σωστό. Όσο και αλλιώς... ξέρουμε ότι στην πρώτη στραβή, αν κάνει κάποια στιγμή πάω ξανά κάτι τέτοιο. Είναι σίγουρο ότι θα τον κυνηγήσουν όλες οι ομάδες που έπαιξαν. Όλες. Σίγουρα. Και μην ήταν στο ίδιο παιχνίδι. Τέλος πάντων, ήθελα να πω για το Μίσιτς που λέγατε πριν. Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι δεκάρικος. Εγώ το. Δηλαδή, ο ίδιος νομίζω είπε ότι έπαιζε δεκάρι. Δεκάρι έπαιζε, βέβαια. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Είναι σίγουρο ότι θα προσφέρει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, σε όλα τα μάτσα μου τον έχει εκεί μπροστά απλά να μοιράζει. Γιατί αυτός. Στο γήπεδο το βλέπεις. Το μυαλό του είναι στο το πώς θα πασάρει. Να δίνει πάσες, να μοιράζει κάθετες, να κλέβει την μπάλα. Δηλαδή βλέπεις πράγματα στο γήπεδο για αυτόν που δεν μπορεί να τα δεις αντί για μπροστά, έχοντας τον μπροστά. Δηλαδή στην πλάτη των επιθετικών κερδίζεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή την τελική πάσα, την assist και το σκοράρισμα γιατί έχει το σουτ. Θυμηθείτε λίγο τον γκολ που έχει βάλει στον Όφη στο πρωτάθλημα. Όμως χάνεις τα τρεξίματά του και το πόσο γεμίζει το κέντρο.
πιο πριν, εκεί κάπου στη Σέντρα, τα οποία πρέπει να... Πρέπει έχεις να... ένα ακόμα, ένα άλλο φτάρι εκεί. Αυτό. Έχεις κάτι άλλο εκεί πέρα. Μακάρι φίλε, μακάρι να μπορούσε να, γιατί όπως βλέπεις ο Μαουρίσιο δεν έχει επιστρέψει. Κωστή, δεν έχει επιστρέψει, έτσι. Ακόμα, εγώ τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, λείπει ένας επιθετικός, πόνος να πω, που να έχει την τρίπλα, να έχει την εκρηκτικότητα από αριστερά, από δεξιά, δηλαδή τέτοιος επιθετικός. Εξτρέμ. Που, ναι, τέτοιος, αλλά να έχει τον κόπο, να μπορεί να κάνει το σπάσιμο, να σπάσει την άμυνα, να μπει πιο γρήγορα, να ελιχθεί. Ένα τέτοιο επιθετικό νομίζω θέλει ο Πάου. Γιατί από το κουτί μέσα, εγώ βλέπω τουλάχιστον ότι και οι δύο τα γκολ τα έχουν. Ναι. Δεν με άλλος τρόπος μπορεί να βάλει ο Βιερίνιο, μίλησε έτσι όπως είπα, αλλά νομίζω θέλει και έναν τέτοιο παίκτη. Έγινε Μανόλο, έτσι, σε χαιρετώ. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Θέλω να πω τα νούμερα για τις κληρώσεις και για αύριο. Φιλιά, γεια! Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το. Είσαι καλά, είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είσαι ωραία, καλά είμαι κι εγώ. Ωραία συζήτηση. Είσαι το όνομά σου, το όνομά σου. Ο Παύλος είμαι, έλα. Ο Παύλος είμαι. Έλα ρε Παύλε, για πες. Ωραία συζήτηση, λέω, κάνουμε για μεταγραφές, ενώ δεν χωράει το ρόστερ αυτή που είναι, αν δεις τον πάγκο και ποιοι μένουν εκτός από... Σίγουρα θα φύγουν κάποιοι, Παύλε. Αυτό, αυτό παίρνω σίγουρα να πω ότι όποιος φύγει θα αντικατασταθεί. Δεν μπορεί να φύγει να πιάσει το ρόστερ. Δεύτερο, όποιος φύγει, συγγνώμη που σε διακόπτω, όποιος φύγει και είναι απαραίτητος. Ναι, έτσι τώρα, ναι, αν, τώρα να φύγει, το να φύγει ο Στοχ, λέω παράδειγμα, πούμε, ή ο Βέρμπλουμ, ναι, δεν έχουν προσφέρει. Ή Πέλκας ή Στοχ. Εντάξει, ο Στοχ έχει τελειώσει. Ναι. Αν θα φύγει ο Πέλκας κάτι πρέπει να πάρεις. Ή θα βάλεις εκεί τον Μπίσεσβαρ, αλλά όταν είναι κακός ο Μπίσεσβαρ ποιον θα βάλεις. Θα βάλεις τον Μίστη στο κέντρο, ποιον θα βάλεις. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ μπορεί να πάει και αριστερά, έτσι, έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια και αριστερά. Έτσι. Εγώ ξέρω ότι είναι πόσο λάθος, λέω, ο κόσμος δεν θυμάται καλά. Είπε ένας φίλος Παοξής για τον Ολιβέρα. Ο Ολιβέρα έχει μόνο μία συμμετοχή στην πρώτη εντεκάδα στην ομάδα που παίζει, δεν παίζει. Στην Πόρτο. Τραυματίστηκε βέβαια, έτσι, γι' αυτό. Είχε τραυματισμό και έμεινε μήνες έξω. Ενώ, ας πούμε, ο Σαχόφ έχει 6 συμμετοχές και 6 σαν αναπληρωματικός, ενώ ο Κάνιας έχει 19 συμμετοχές. Ο Κάνιας θα φύγει κιόλας από εκεί. Πρόσεξε τώρα, ο Ολιβέρα δεν έπαιξε στο τελικό με την ΑΕΚ, γιατί είχε ένα μεγάλο κουσούρι αυτός ο παίχτης. Χάνει την μπάλα στα 2 μέτρα, είναι πολύ αργός. Και όταν γίνει εκεί το λάθος, όπως είχε κάνει ο Μαουρίσιο, και τώρα βλέπεις δεν είναι αυτός ο Μαουρίσιο που θέλουμε, και φάγαμε τον γκολ με τον Αστέρα Τρίπολης, απαγορεύεται εκεί να κάνεις το λάθος. Πού το θυμήθηκες αυτό τώρα, αυτό είναι περσινό, ναι. Να μιλήσουμε κοιτάξτε, λίγο για μπάλα. Θα σου πω το εξής, Παύλε, ο Μαουρίσιο, πριν τον δραματισμό του, ήταν ένας πολύ καθοριστικός παίκτης. Όλο το μυαλό. Τώρα, επίσης είναι ένας παίκτης που όπως βλέπεις, κάθε φορά που επιστρέφει από τραυματισμό, θέλει περισσότερο χρόνο για να είναι αυτός που ξέραμε. Ελπίζω, ελπίζω να μην, αυτή τη φορά να μην είναι οριστική, ας πούμε, το τεφορμάρισμά του. Ναι, να μην ξαναεπιστρέψει, ναι, δηλαδή. Ναι, ελπίζουμε να είναι ο Μαουρίσιο που ξέραμε, έτσι. Θέλει χρόνο όμως. Λίγο έπαιξε ο Βέρμπλουμ και κάνανε παράπονο ο κόσμος, λέει δεν δίνει πάνω από 2 μέτρα. Πού τον είδαμε, ρε παιδιά, τον Βέρμπλουμ. Αφήστε, ρε παιδιά. Το Βέρμπλουμ, πιο πολύ έχω παίξει εγώ στον ΠΑΟΚ παρά ο Βέρμπλουμ. Αλίμονο. Ο Εσίτη δυστυχώς δεν μπορεί να μετέχει στο. Άλλο! Στη δημιουργία. Του Παύλου, δεν είναι. Μα δεν ο Εσίτη, είναι πολύ έντιμος, βγαίνει και λέει, παιδιά, εγώ το ξέρω να κάνω. Όχι, εγώ είμαι αρτοποιός, φτιάχνω ψωμιά. Γιατί με βάζετε να φτιάξω, ας πούμε, παστίτσιο ή γύρω. Έτσι. Όχι, εγώ που μίλησα μαζί του, εμένα μου λέει, εγώ δέρνω και τρώω ανθρώπους. Έτσι, είναι αυτό ακριβώς. Υπάρχει ρήμα που έχει πεθάνει. Αναχαιτίζω, λέγανε οι παλιότεροι, έτσι. Τώρα το λέμε κόβω, κόφτης. Είναι καθαρό έξι αυτός. Ο προπονητής για να μάθει ο κόσμος θέλει φορ. Τώρα, γιατί θέλει φορ, ενώ έχει το Σαγόνια που με ένα ακούμπημα μπορεί να βάλει την μπάλα. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω. Έχει δύσκολο χαρακτήρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί θέλει φορ. Γιατί θέλει φορ για να το συμπληρώσουμε αυτό που λέει. Άλλων χαρακτηριστικών. Θέλει ένα φορ με άλλα χαρακτηριστικά. Ναι. Θέλει ένα Πρίγιοβιτς, αγόρι μου. Αυτό μπράβο θέλει. Αυτοί οι δύο που έχουμε, βλέπεις, μοιάζουν μεταξύ τους. Έχουν πολλά πράγματα κοινά. Θέλει άλλο. Δύο σένα. Ναι, θέλει άλλο είδος φορ. Θέλει ένα ψηλό κορμί. Θέλει ένα τύπου Πρίγιοβιτς. Εικάζω, έτσι. Προσπαθεί να βρει ρόλο για τον Βιερίνια.
Ναι. Και κακός ο κόσμος κακίζει ή θα πει μια κουβέντα για τον Βιερίνια για τον Μαουρίσιο. Ιατρικός δεν υπάρχει να, να επιστρέψει κανένας από χιαστούς κάτω από 10 μήνες. Μα το Βιερίνια δηλαδή, τι να πεις για τον Βιερίνια. Βλέπεις ότι το Βιερίνια ενώ δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος, ναι, δίνει μόνος του μάτς. Έτσι. Και με τον Παναθηναϊκό και προδέσεις με την ΑΕΚ. Δηλαδή έχει τέτοια ποιότητα. Ακριβώς. 5-6 μήνες. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε τον Βιερίνια να το κάνουμε χειρότερη ζημιά γιατί τον είχαμε ανάγκη. Λοιπόν, δώστε το χρόνο τους ανθρώπους αυτούς εδώ. Βλέπεις ο Χριστοδουλόπος έκανε 11 μήνες να επιστρέψει. Ναι, ναι. Και δεν έχει καμία σχέση με εκείνον τον ποδοσφαιριστή. Καμία, φίλε. Αν και έχει πει λοιπόν φανταστικά τραγούδια, το απορώ. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Φιλιά! Για ένα φορ και αν είναι κάποιος κεντρικός λαχείο, έτσι. Όπως ήταν ο Μίσης. Ναι, ναι. Το Μίσης δεν τον είδαμε. Το Μίσης το είδαμε ένα χρόνο μετά, έτσι. Ένα χρόνο μετά. Φιλιά! Φιλιά! Γεια! Του Μίσης, παιδιά, το πιστώνεται 100% ο Μπράνκο. Του Μίσιτς. Να τα λέμε όλα. Αγέλαστος, να πούμε ξινός, μεν, ο Μπράνκο, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τη δουλειά να κάνει. Έτσι, τη δουλειά. Ναι, γεια σας! Έλα, ρε, Κουστή, καλημέρα. Δύο γραμμές ακόμα, μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να κάνω και τις κληρώσεις, μάλλον θα, όσοι... Ναι, έλα, Στέλιο, έλα, γόρι μου. Έλα, ακούω, σύστημα καραμπίνα, ηθικός πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, φίλε, και έτσι αλλάζουμε το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο με αυτές τις αποφάσεις και παίρνεις μαζί σου και την κοινή γνώμη. Ότι εμείς δεν είμαστε πραγματικά σαν τους άλλους, ούτε στις δηλώσεις, ούτε με τις πράξεις. Την κοινή γνώμη είναι σκεπτόμενη, έτσι, για τον προηγούμενο φίλε δεν υπάρχει. Σκεπτόμενοι, όχι τους σκάφους, δεν πρόκειται ποτέ αυτός να έτσι. Ο διαβρωμένος. Ο δανεισμός του Μίσιτς αποδεικνύεται μια πολύ εύστοχη επιλογή, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε μάλλον σε τέτοιους δανεισμούς σε 1,5 χρόνο για να προλαβαίνει ο παίκτης να δείξει. Όχι σε 6 μήνες να μα δείξει κάτι να σου παίρνει πίσω. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Σε 1,5 χρόνο. Και κάτι για τον Εσίτη. Δεν μπορεί να παιδιά σε ένα μαγαζί να θέλεις μπράβο, να τον έχεις για μπράβο και σε τον Εσίτη να του θες για να σκέκει τα θελήματα. Δεν γίνεται. Αυτός είναι εκεί για να σου δίνει ηρεμία στο μαγαζί. Ακριβώς. Να μην γίνεται τίποτα. Είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άδικο. Ναι. Είναι για άδικο. Συγκεκριμένη δουλειά. Μα είναι άδικο να λέμε δεν τριπλάρει ή δεν κάνει 40 μέτρες μπαλιές. Άντε 40 μέτρα μπαλιές. Άλλη είναι και αυτό το ρόλο. Ναι. Κωστή, και ας κάνει και 3-4 συνεχόμενα παιχνίδια για να πιάσει ρυθμό και να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Και να ευχαριστήσω και τον Λίμπερο, ήρθε ο αποδικοποιητής στο μαγαζί με κούρε και χωρίς να πληρώσει δεκάρα. Απίστευτο. Όχι, ρε φίλε. Είχες κερδίσει τι, το ΠΑΟΚ TV. Ναι, το ΠΑΟΚ TV. Και γιατί λέγεται αποδικοποιητής, δηλαδή ο ποιητής. Λίγοι τα καταλαβαίνω γι' αυτό και για αποδικοποιητής. Γεια σου, Στελάρα! Γεια σου, φίλε, τα λέμε. Γεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Ναι. Γεια σας. Έλα ρε Κωστάκη, με κατάφερες να πας ακριβώς 10 αγόρι και... Αγόρι μου, εσύ κλείνεις φίλε, εσύ σαν φίρμα βγαίνεις τελευταίος να πεις τα λαϊκά. Μαζί σου θα κλείσουμε το πρόγραμμα. Αδερφέ, θέλω να καταγγείλω το σταθμό σου γιατί χτες έκανα, πώς το λένε, αφιέρωση στον κούλιμο το γης της Στοκχόλμη και η οποία δεν την άκουσε άνθρωπος. Είχαμε θέμα χθες, όλο το τετράγωνο, όχι μόνο ο σταθμός μας, εδώ είχαμε θέμα με το ρεύμα γι' αυτά. Γι' αυτό δεν ακουστήκαμε στο ίντερνετ. Οπότε πες τώρα πάλι τους χαιρετισμούς στην ασπρόμαυρη κλινική, στον κούλι στο Στοκχόλμη. Στον κούλι στο Στοκχόλμη, στο φίλο μου τον Χρήστη τον Κολοβό και τον Γραμματικόπουλο και σε όλα τα ζουμουσάκια γενικά δηλαδή. Σε όλα τα παιδιά. Σε όλη τη μεγάλη παρέα. Σε όλη τη μεγάλη παρέα. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες για την ομάδα μου. Εγώ είμαι ικανοποιημένος στα πάντα και σε όλα. Λοιπόν, θα σου πω ένα τελευταίο ανέκδοτο για το τσακατσάκα γιατί ο χρόνος παρήλθε υπέρ. Πήγαμε 11. Πάμε. Είναι μια γυναίκα και είχε πρόβλημα με τον άντρα της και πάει σε ένα σεξολόγο και του λέει «Γιατρέ μου, λέει, ψάχνω τρόπους για να ικανοποιηθώ. Άντρας μου είναι πλέον 300% ανίκανος». Ναι. Τι κοιτάει ο άλλος, «Κυρία μου, δεν γίνεται αυτό», της λέει. «Τι εννοείται, ο άλλος όταν είναι 100% είναι ανίκανος. Αλλά το 300% λέει, τι σημαίνει». Πώς προκύπτει, ναι. Ναι, από πού προκύπτει. Ναι. Του λέει η γυναίκα, μέχρι στιγμής του λέει «Ήταν». Αλλά τώρα δυστυχώς μια μέρα που πήγε να πιει τσάι έκαψε τη γλώσσα του με τα καυτό το νερό. Γεια! 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 Ναι! Τρέμανε! Το άλλο το 100% λέει που περπατούσε πέφτεις κοντά της ο πάγο λες πάει και τα δάχτυλα. Πάει και τα δάχτυλα. Γεια σας. Έλα. Γεια. Λοιπόν, όσοι στείλετε μήνυμα είναι παραπάνω, έχετε εισιτήριο. Όσοι στείλατε SMS, έχετε εισιτήριο για ΠΑΟΚ Τρίπολη. Έτσι. Είναι και παραπάνω, αλλά οκ. Τώρα να μην κάνω κληρώσεις. Τώρα δεν υπάρχει λόγος. Τώρα ξεφύγαμε 4-5 ακόμα. Εντάξει, οκ.
Θα σας πω ότι η χορηγό η δεύτερη ώρα είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάνκιο. Εκπληκτικές και υπέροχες γεύσεις 705-750. Δεν ξεχνάτε φυσικά ότι εκεί θα βρείτε πεντανόστιμα κρεατικά σε ένα πλήρως αναγεννισμένο χώρο και με υπέροχα γλυκά στο τέλος, απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Και βέβαια, καυσόξυλα φυτάς. Αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει τι πρέπει να σας δώσει σε ξύλο. Το έχει αποδικευμένο από το Μάρτιο για να είναι ξερό και υπέροχο. Όλγας 206. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, CinemaScope συνεχίζεται. CinemaScope The Musical συνεχίζει το θρίαμβο στο Βεργίνα με Λοτσάρι, με Μουτίδου, με Καρά, με Νικολέτα Καρά, με Πασχάλη Τσαρούχα, με Μακεδόνα, με Κούκα. 491-291 στο προπόληση σιδηρίων όλο το 24ωρο και ticketservice.gr και public καταστήματα. Έρχονται Κόλκας Μπατμανίδη στο ψυχιατρίο. Εμείς θα τα πούμε στις 2. Bye, bye!